Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, είναι 19 Ιουλίου. Είναι καυτή και η ατμόσφαιρα. Νομίζω, και η επικαιρότητα δυστυχώς λόγω των πυρκαγιών. Τρίτη μέρα βλέπουμε να καίγεται πολλά σημεία της πατρίδας μας. Συνεχίζει τη μάχη με τις φλόγες. Αναζωπηρώς είχαμε και στα Μέγαρα και στα Δεβενοπόρια και στο Λουτράκι και στη Ρόδο και στη Λακωνία. Είναι πολλές φωτιές, μεγάλες φωτιές. Εκεί που ελπίζουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι πιο καλή, δυστυχώς ξημερώνει και είναι στην ίδια ένταση και στην ίδια κατάσταση. Η κατάσταση τώρα που μιλάμε, βέβαια ήταν τουλάχιστον πριν από λίγη ώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν. Ότι υποχωρούν λίγο οι άνεμοι, ναι, και αυτό έχει φέρει μια αισιοδοξία, αλλά και ενώθηκαν χωριά, ναι, πάλι και οικισμοί. Είναι μια κατάσταση που για την ώρα τουλάχιστον ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς, δεν έχουμε θύματα. Είναι, αν πούμε κάτι μέσα σε αυτή τη μαυρίλα και σε αυτή την απελπισία, το ότι δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και ελπίζουμε μέχρι τουλάχιστον να σβήσουν να κινηθούμε έτσι. Αύριο προβλέπεται να ξεκινάει και ο νέος γύρος καύσωνα. Ναι. Που θα δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα. Και αυτό θα κρατήσει, δυστυχώς θα κρατήσει και αρκετές. Όλη αυτή η διαδικασία του καύσωνα και μετά των ανέμων και μετά ξανά του καύσωνα θα μας πάει μέχρι και την άλλη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται. Νομίζω το καλοκαίρι γενικότερα και με τις αλλαγές που γίνει στο κλίμα θα είναι. Ναι. Ο φόβος είναι μήπως αυτό που ζούμε τώρα από εξαίρεση μήπως γίνει κανονικό. Θέλω να πω, επειδή μου, ότι αυτό που ζήσαμε εδώ και από τη Δευτέρα ουσιαστικά έχουμε τις φωτιές. Δευτέρα ξεκίνησαν, σήμερα είναι Τετάρτη. Τρεις μέρες που τρέχουν. Δεν είχαμε μέχρι πριν από τρεις μέρες, τέσσερις. Έχουμε όμως μπροστά μας άλλες περίπου 10 μέρες που θα, η θερμοκρασία και τα καιρικά φαινόμενα θα είναι περίπου ίδια με αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, Νίκο. Σωτήρη, πληρώνουμε δυστυχώς το έγκλημα που έκανε ο Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ που έφυγε από τη συνθήκη των Παρισίων. Ακολούθησαν οι Κινέζοι στη συνέχεια. Αν συνεχίσουμε έτσι, πραγματικά το λέω και το, εγώ και ως ειδικός, ακούγοντας τους επιστήμονες και τους ειδικούς, ότι αυτά που είναι 10 μέρες τώρα και 15 το κάθε καλοκαίρι θα τα ζούμε 3 μήνες. Πέρα από αυτό, βέβαια, υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, με τις δυνατότητες, με την επάρκεια προσωπικού. Τα οποία, επειδή είναι τώρα σε εξέλιξη, οι πυρκαγιές μπορεί να μην γίνονται μεγάλο θέμα. Θα γίνουν όμως κάποια κάτι στιγμή. Που το έθεσαν σήμερα και ο κ. Φάμελος από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ανδρουλάκης από πλευρά ΠΑΣΟΚ, που πήγαν στις περιοχές που είχαμε τουλάχιστον τις δύο πρώτες μέρες τις φωτιές. Δεν είχαν πάει τις δύο πρώτες μέρες. Και καλά κάνουν, νομίζω. Πήγανε σήμερα, βέβαια, σε ένταση πάλι οι πυρκαγιές, αλλά πήγανε. Εντάξει, ο κ. Σαββίδη ανέβασε τους τόνους. Αυτό που είπε, ας πούμε, τις ουσίες, είπε ότι η κυβέρνηση χύνει κροκοντήλια δάκρυα αυτή τη στιγμή πάνω στα καμένα, διότι έπρεπε να προλαμβάνει τις φωτιές και να υπάρχει ένα σχέδιο ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Ο κ. Φάμελος από τη δική του πλευρά είπε ότι προέχουν οι αποζημιώσεις και η αποκατάσταση ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ήταν, το είδα και εγώ, είδα τις δύο δηλώσεις και είδα ότι ήταν ένα κλικ πιο κάτω. Πιο κάτω του κ. Φάμελου. Αν κατάλαβα καλά. Σε πιο χαμηλούς τόνους, αν και άφησε το ενδεχόμενο να κάνει πιο σκληρή κριτική τις επόμενες μέρες, αφού σβήσουν οι φωτιές. Αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό. Ναι, νομίζω ότι θεωρώ ότι ήταν πιο λογική η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει πολύ μεγάλη κριτική με διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν στα καμένα, τράβουσαν βίντεο, κάναν σχόλια και ακολουθούσαν από κάτω διάφορες αντιδράσεις των πολιτών. Να δούμε να τελειώσει ο Φιάλτη. Να δούμε αν θα τελειώσει πρώτα απ' όλα, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν έχουμε ακόμα μέρες μπροστά. Φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει γρήγορα. Μακάρι να τελειώσει, αλλά δύσκολα. Κατά τη πολιτική φαίνεται ότι κλείνει η συμφωνία για το νομοσχέδιο για τους Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να ψηφίζουν. Οι πληροφορίες από τις συνεδρίες που είχε σήμερα το ΠΑΣΟΚ δείχνουν ότι θα πει ναι και εκείνο. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι λέει ναι η Νέα Δημοκρατία, ναι το ΠΑΣΟΚ, έχει βγει από ό,τι θυμάμαι η πλεύση ελευθερίας και η Κωνσταντοπούλου και έχει πει και αυτή ναι. Φτάνουν, ναι. Μαζί με τους, αν θα είναι οι Σπαρτιάτες ή αν θα είναι η ελληνική λύση που θα πούν και αυτοί το ναι. Η νίκη. Η ελληνική λύση νίκη. Νομίζω ότι είπε ότι δεν θα ψηφίσει ναι, τίποτα. Να δούμε. Εγώ το κρατώ πάντα σαν αστερίσκο, να δούμε ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαχωρίσει τη θέση του για την ώρα τουλάχιστον. Θα τα πούμε σε λίγο, είμαι σε εκπροσώπηση ναι. των κομμάτων εδώ. Δεν ναι, έχει ναι. πει ναι σε αυτήν την αλλαγή, ζητάει και άλλα πράγματα. Λέει να γίνει σε αργότερο χρόνο η ψήφιση του νομοσχεδίου επί της ουσίας και να γίνει μεγαλύτερη συζήτηση. Ναι. Και πριν από λίγο, αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Για γιατί αυτό είναι όντως το νομοσχέδιο που θα, με τα πρώτα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ποιοι θα πάρουν αυξήσεις, κυρίως στο δημόσιο, βλέπουμε και στις συντάξεις, τι ισχύει για την έκπτωση στον ένφια. Να πω μερικά στοιχεία από αυτά, σε ό,τι ναι, ναι, έχει σημασία. Πρώτα απ' όλα, διπλασιάζεται το ύψος χρηματοδότησης για αυτό το πρόγραμμα σπίτι μου. Φτάνει 475. Θα διπλασιαστούν οι δικαιούχοι. Περνάει αυτό το 10% μείωση του ένφια στους έχουν ασφαλίσει ή θα ασφαλίσουν τα σπίτια τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Ναι. Έχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο την, να το κλιμάκι μισό λεπτό, την οικονομική ενίσχυση από 125 ευρώ στα πλαίσια του κοινωνικού τουρισμού για όσους πάνε στη Βόρειο Εύβοια. Ναι. Έχει το καλάθι του νοικοκυριού. Έχει το Market Pass.
Έχει και τα 150 ευρώ για τους 18χρονους, 19χρονους επίσης. 18χρονους και 19χρονους, είναι δύο κατηγορίες αυτή τη φορά. Τις αυξήσεις από 1/1/2024 στο δημόσιο. Ναι. Είναι τα μπόνους, είναι η αύξηση κατά 70 ευρώ για τους αυτούς που έχουν θέσει ευθύνης. Στο δημόσιο. Είναι για την οικογενειακή παροχή των παιδιών. Έχει αυτό πότε προβλέπεται στη Βουλή. Και μπαίνει στη Βουλή και στη Βουλή. Ναι, ναι. Ξέρω την άλλη εβδομάδα και αυτό θα ψηφιστεί. Θα πάει στην Ολομέλεια. Η οποία Ολομέλεια θα λειτουργεί μέχρι τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Νομίζω μέχρι 28 Ιουλίου. Μου λένε εδώ οι βουλευτές παριστάνουν. Σε πολύ λίγο. Και η Βουλή είναι Παρασκευή 28 Ιουλίου. Άρα είναι ουσιαστικά η άλλη εβδομάδα. Είναι η άλλη εβδομάδα. Δευτέρα ψηφίζεται αν θα τελικά ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Θα είναι δηλαδή το πρώτο νόμο που θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Είναι αυτός. Η Βουλή θα ψηφίσει, συγγνώμη, που θα περάσει η κυβέρνηση μέσω της Βουλής βέβαια, είναι για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Ενδιαφέρον. Την άλλη φορά τρεις μήνες βολοδέρναμε, δεν θυμάμαι πόσο. Το συζητάγαμε εδώ πέρα στα πάνελ, θυμάμαι κανένα δύο-τρεις μήνες. Στένευε. Η νομοθεσία που είχε καθιερωθεί τότε το 2021 είχε ψηφιστεί τότε από το Πασόκ και την Ελληνική Λύση. Ναι. Δεν επαρκούσαν, δεν είχαν τους 200. Και μετά στένευε διαρκώς. Και μετά μαζευόταν, άλλαζε ο νόμος και στο τέλος περιορίστηκε σε ελάχιστους ανθρώπους. Μάλιστα. Να δούμε. Πάντως το Πασόκ επιμένει στην πρόταση που έχει καταθέσει για την επιστολική ψήφο. Ναι. Τώρα για τα οικονομικά θα πούμε. Έχει και την αύξηση του κατά 1000 ευρώ του αφορολόγητου για τους φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα. Μάλιστα. Έχει δηλαδή ένα και αυτή ουσιαστικά είναι η απάντηση της κυβέρνησης σε όσους λέγανε προεκλογικά, έτσι λέει, ότι αυτά που λέμε δεν θα τα κάνουμε. Και εμείς λέμε ότι θα είναι από τα πρώτα που θα κάνουμε. Όχι μόνο θα τα κάνουμε, θα είναι και από τα πρώτα που θα κάνουμε. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Έχει τίποτα άλλο επικαιρότητα. Νομίζω έχει τη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι αποδέχονται τον debate υποψήφιο. Θα έχει ενδιαφέρον, θέλω να πω. Θα έχει ενδιαφέρον. Έχει κάποιες δηλώσεις. Το έχουμε δει στο Πασόκ βέβαια αυτό. Το οποίο Πασόκ ήταν πρωτοπόρο στην ιστορία αυτή. Έβαλε την επιλογή από τη βάση. Έβαλε και debate εσωκομματικό των υποψηφίων αρχηγών. Ναι. Θα το δούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα το δούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε αν θα είναι τελικά υποψήφοι αυτοί οι τέσσερις που ξέρουμε θα προσθεθούν και άλλοι στη διαδικασία. Τρεις θα είναι σίγουρα, τέσσερις δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι. Μπορεί να θα υπάρχει και πέμπτος. Ναι, ή έκτος. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε καλεσμένους μας. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ξανθόπουλε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Και να υποδεχθούμε και για πρώτη φορά στο στούντιο τουλάχιστον εγώ τον κύριο Θανάση Λαβίνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας από τη νέα γενιά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Εξελέγει βουλευτής το Μάιο, αλλά λόγω της καραμπόλας που έγινε δεν επανεκλεγήκατε. Μια τυχαία. Ενώ εκλεγήκατε. Λοιπόν, είναι μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Οι πληροφορίες δεν λένε ότι θα είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά κύριος θα μας πει δεν έχω ιδέα. Τι ξέρετε. Θα το ανακοινώσει ο πρόεδρος. Λίγο υπομονή. Θα είναι λοιπόν. Νομίζω μέσα στη βδομάδα μου θα κάνει. Μετά δεν έχει άλλο, τελειώνει. Τι, σαν τους υποψηφίους δημάρχους που ακόμα δεν τους ξέρουμε ούτε τους ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στις περιφέρειες, δεν ξέρουμε τίποτα. Έχει δημοτικές εκλογές και δεν έχουν υποψηφίους. Συζητήσεις και ζυμώσεις έχουν γίνει. Θα ρωτήσουμε για αυτό μετά. Ναι, αλλά... Πάντως αυτό, αν θέλετε, συγγνώμη για την παρέμβαση, επειδή πάντα είναι δυναμική και ωραία η συζήτηση στο Blue Sky και στην εκπομπή σας, αυτό είναι και ένα δείγμα αδυναμίας, η οποία φάνηκε και στις κάλπες το γεγονός, δηλαδή ότι ένα κόμμα εξουσίας σαν το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, δεν θα το βάλω στο ίδιο, αλλά έχει τα ζητήματά του, αλλά ένα κόμμα εξουσία σαν το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή δεν έχει παρουσιάσει προτάσεις για τις περιφέρειες και τους Δήμους. Ναι. Δείχνει την αδυναμία στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως υπήρξε αδυναμία και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και δεν το λέω εγώ, το έχουν ήδη στην ανοιχτή συζήτηση που γίνεται πάντως, για το μέλλον του κόμματος. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας, είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής που είχαμε για να τα ανακοινώσουμε μετά τις εκλογές, γιατί είχαμε την εκτίμηση ότι το τοπίο μετά τις εκλογές θα είναι ριζικά διαφορετικό. Βεβαίως δεν το εκτιμούσαμε ότι θα είναι τόσο διαφορετικό σε βάρος μας, οπότε δεν είχε νόημα. Δυσκολεύονται να βρουν υποψηφίους. Τώρα θα το πω εγώ λίγο πιο χοντροκομμένα, επειδή αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει σχετικά με το τώρα συνεδριάζει, νομίζω, αύριο η πολιτική γραμματεία ή σήμερα συνεδριάζει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και άμεσα, δηλαδή εντός των προσεχών ωρών, θα έχουμε απαντήσεις. Πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις. Εγώ έχοντας αρκετούς δημάρχους με πολιτική προέλευση, η στήριξη τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά, είναι κάτι το οποίο συνεκτιμώ και είναι και λογικό. Το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, δηλαδή το σήμα, η βούλα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας και των Δήμων της χώρας, δημιουργεί άλλους συσχετισμούς από αυτούς που δημιουργούσε πριν από 4 χρόνια. Θα ξεκινήσω από τους Δήμους. Να ρωτήσω πώς σχολιάζετε εσείς την επιστροφή δύο δημάρχων οι οποίοι είχαν διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, του κυρίου Δούκα και του κυρίου Καμπόσου. Και διαφορετικές αιτήσεις ο καθένας. Ο καθένας είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και διαβάζω από σήμερα ότι επιστρέφω στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
Το διάβασα κι εγώ. Υπάρχει αντίδραση και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, για αυτή τη στιγμή. Το διάβασα κι εγώ. Από τη στιγμή που συμμερίζονται τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και έχουν ζητήσει συγγνώμη. Και έχουν ζητήσει συγγνώμη, εκτιμώ ότι γι' αυτό το λόγο άνοιξε ο δρόμος. Τώρα από εκεί πέρα. Θα κρυθούν και από τις τοπικές κοινωνίες οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Θα μιλήσει ο λαός ό,τι αφορά και τους δύο δημάρχους. Προσέξτε όμως, προσέξτε λίγο. Το καταλαβαίνω ότι είστε σε δυσχερή θέση, αλλά εδώ πρόκειται για ζητήματα αρχών. Ο μεν ένας είπε ο κ. Δούκας ότι μπήκαμε με τα λεφτά και δίναμε αβέρτα και αλλάξαμε το κλίμα. Εντάξει, έχει απολογηθεί, έχει τιμωρηθεί για μακρύ διάστημα από το κόμμα μας. Από τη στιγμή που θέμα, νιώθει ότι ακολουθεί τις αρχές και τις αξίες Νέας Δημοκρατίας και έχει ζητήσει συγγνώμη. Είναι ένα, κοιτάξτε, συγγνώμη θα ζητούσε ούτω ή άλλω. Να δούμε και τη λαϊκή βούληση. Είναι ένα θέμα αρχής για το οποίο δεν ξέρω πόσο ελαστικές είναι. Κύριε Ξανθόπουλε, εσείς δεν είστε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι. Δεχτήκατε πίσω και δεν είχατε διαγράψει τον κύριο Κουρουπλή που δολοφόνησε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Είχατε διαγράψει τον κύριο Πολάκη και τον ξαναπήρατε πίσω. Δεν διαγράψαμε τον Πολάκη. Υποδιαγραφή. Ούτε υποδιαγραφή. Πώς δεν υποδιαγραφή. Δεν έχει τεθεί εκτός ψηφοδελτίων και ως Πολάκης. Άλλο είναι το εκτός. Σε κρεμότητα. Είχε αφαιρθεί. Είναι δύο ποιοτικά διαφορετικά στοιχεία. Αν θέλετε να μείνουμε εδώ. Εδώ ο κύριος Καμπόσος εξέφρασε ακροδεξίες απόψεις και λογικά τέθηκε εκτός και επανήλθε και δεν ξέρω αν τις άλλαξε. Ο μεν κύριος Κουρουμπλής. Ο μεν κύριος Κουρουμπλής είπε μία χαρακτηρισμό ο οποίος δεν απηχούσε τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς. Και εκ των υστέρων έκανε το αίτημα. Ο δε Παύλος Πολάκης δεν τέθηκε θέμα διαγραφής. Αφαιρέθηκε το χαρτοφυλάκιο της διαφάνειας. Κοιτάξτε, τώρα σας μιλάω με τα λόγου γνώσεων. Ξέρετε, όταν σας αυτό ήταν ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Λοιπόν, δεν τέθηκε καν θέμα διαγραφής. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ξανθόπουλο στην περίγραφη. Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής. Αφαιρέθηκε το χαρτοφυλάκιο της διαφάνειας αφενός και αφετέρου τέθηκε το θέμα εάν θα συμμετέχει στα ψηφοδέλτια ή όχι. Αυτός ψηφοδελτίων. Εάν θα συμμετέχει στα ψηφοδέλτια. Πάντως υπήρχε σε εκκρεμότητα η διαγραφή του. Έγιναν οι εξελίξεις στην κυβέρνηση και δεν διαγράφηκε. Ξαναλέω, είναι δύο διαφορετικά ποιοτικά διαφορετικά πράγματα. Μα συμφωνείτε με τους χαρακτηρισμούς του κ. Πολάκη, αυτά που είχε πει ο κ. Κουρουμπλής. Ακούστε λίγο. Είχε επικηρύξει τους δημοσιογράφους και έβαζε φωτογραφίες. Ακούστε λίγο. Έχετε τώρα να το βάλουμε. Τέλος πάντων, δεν είναι το μείζον θέμα. Δεν είναι το μείζον θέμα. Να μην μπλέξουμε. Αλλά εδώ τώρα, εδώ οι άνθρωποι αυτοί, ο μεν ένας επερόταν που πλήρωνε, που δωροδοκούσε πολίτες και είπε τι ωραία, τι μαγιά κάναμε και έτσι κερδίζει εκλογές. Μπράβο, μεγάλε, του λέγει ο άλλος. Και ο άλλος. Έτσι και ο άλλος ήταν ακροδεξιός του κεράτα. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι σου ξέφυγε μια λέξη ή έκανε μια λάθος κίνηση. Που είναι αξιακά αντίθετο με αυτά που. Δεν είστε σίγουροι ποτέ ο κ. Κουρουμπλής. Ο κ. Λιβανός, θα σας θυμίσω ότι απεπέμφθη από το κυβερνητικό σχήμα. Και αν θέλετε κιόλα, του στήχησε αυτό ίσως και πολιτικά και την επανεκλογή του. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Για τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή και εσείς έχετε καθυστερήσει, απλώς επειδή εσείς δεν είστε αξιωματική αντιβούλευση, ακόμα τουλάχιστον. Ίσως δεν περνάει λίγο πιο παρατήρητο. Θα πούμε ένα μικρό σχόλιο για την επιστροφή Δούκα και Καμπό στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω να θέλουμε να έχουμε κόμματα αξιών και αρχών τα οποία πραγματικά θα τιμούν το πολιτικό σύστημα. Τέτοιες εξελίξεις δεν είναι σωστές. Θεωρώ ότι στο ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν θα επιτρέπαμε τέτοιες καταστάσεις, στο σημερινό ΠΑΣΟΚ, και θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν βγάλετε αντίδραση. Δεν βγάλετε και για τους δύο εσείς. Μόνο για τον κύριο Καμπόσο έβγαλε το Πασό. Μου κάνει εντύπωση. Για τον κύριο Δούκα δεν σχολίασε. Δεν ξέρω τι έχετε υπόψη σας. Ποια είναι η θέματα πάντως η αλήθεια. Πιο ακριβές σχόλιο. Αλλά νομίζω ισχύει για τους δύο το ίδιο. Νομίζω και η πράξη του κυρίου Δούκα έχει την ίδια απαξία, νομίζω. Πολιτική τουλάχιστον σε ένα επίπεδο πρώτον. Άρα λίγο να το διορθώσουμε αυτό. Δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση και δεν θα έπρεπε να συμβεί κατά την άποψή μου. Αλλά ο καθένας κρίνεται και ξέρετε, η λαϊκή τιμιγορία, κύριε Μαρκόπουλε, δεν είναι συγχωροχάρτη για όλα. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, το βάζουμε στο λαό. Πολλό ψήφισα και ανθρώπου πολύ πρόσφατα, του οποίου δεν νομίζω ότι μας τιμάει σαν ελληνική δημοκρατία. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ περισσότερο επικαλέστηκα τη συγγνώμη και προφανώς και είναι και ένα επόμενο βήμα αν ο λαός τους επιλέξει ή δεν τους επιλέξει. Δεν είναι αλλά επικαλέστηκα πρώτα τη συγγνώμη την οποία πάνω απ' όλα λαϊκή κυριαρχία. Προφανώς δεν θα μπορούσα. Χωρίς συγγνώμη δεν θα χωρούσα στην ψηφοδελτία. Έχετε καμία εικόνα πότε θα έχουμε, γιατί μας είπε τα επόμενα επεισόδια θα έχουμε. Εσείς πότε θα έχετε υποψηφίους σε περιφέρειες και έχετε. Εντάξει, κάποιος έχετε. Αρχικό σχόλιο. Γίνεται μια προεργασία. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία εργάζεται εντατικά και θα δώσει τα αποτελέσματά τη στο επόμενο διάστημα. Αλλά στην Θεσσαλονίκη, α πούμε, ήδη υπάρχει. Αλλά έχετε δήμαρχο που έχετε στηρίξει τον κύριο Μόραλη. Ξέρετε, έχουμε λίγο μια άποψη ότι υπάρχει μια χειραφέτηση πλέον των σχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στους τρεις μεγάλους. Στους τρεις μεγάλους
Εντάξει, okay, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά. Στον Πειραιά έχετε, φαντάζομαι. Στον Πειραιά δεν υπάρχει ζήτημα. Στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε κάτι, μπορώ να σα πω για παράδειγμα, α πούμε το παράδειγμα Θεσσαλονίκη, κατάγομαι άλλο και από εκεί. Υπάρχουν ήδη, αυτοδιοικητικά σχήματα με κεντρο-αριστερά χαρακτηριστικά, τα οποία πήραν τι πρωτοβουλίε του, φτιάξαν τα σχήματά του, προέρχονται από την κοινωνία. Ναι. Δεν είναι, ξέρετε, πολύ δόκιμο στη σημερινή εποχή. Καταλαβαίνω την αναγκαιότητα τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα, το οποίο στο Πασόκ θα δώσει στιγματά. Θεωρούμε βέβαια ότι οι περιφέρειε πια επομίζονται αυτό το σημαντικό ρόλο. Και εκεί νομίζω θα είναι η πιο πολιτική μάχη. Θεωρώ ότι σιγά σιγά. Πώς λένε οι πληροφορίες. Δεν άκουσα. Σκέφτεσαι τον κύριο Σγουρό στην περιφερειακή. Ας τα απαντήσει αυτά καλύτερα η αρμόδια επιτροπή. Ο κύριο Καδαλής έχει αναλάβει. Έχει αναλάβει τον ρόλο. Πάντως, εν ευθέτω χρόνο, νομίζω πάντως θα πάμε ακόμα και στους Δήμους Θεσσαλονίκη και Αθηνών σε πραγματικά χειραφετημένα αυτοδιοικητικά σχήματα. Δεν έχει φτάσει, αλλά δεν θα αργήσει, το πιστεύω πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι για να μην συζητάμε για κομματικά πρόσημα δημάρχου και σε κανένα. Η κοινωνία έχει προχωρήσει ακόμα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να μείνουμε στο νομοσχέδιο που καταθέθηκε σήμερα από τον κύριο Χατζηδάκη, Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας, για αυτά τα οποία... προεκλογικά είχατε υποσχεθεί. Ναι. Το είπαμε, το κάναμε. Ναι. Το κάνουμε. Ένα σχόλιο και μετά να πάμε να σχολιάσουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί εκεί νομίζω ότι θα γίνει και η πρώτη ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή τώρα, με αφορμή την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου που θα. Και με την επιστολική ψήφου θα πάμε μετά βέβαια. Αλλά να δούμε λίγο τα οικονομικά που ενδιαφέρουν και πολύ κόσμο. Εύστοχα το είπατε, κύριε Ξενάκη, ότι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης με το ότι φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπροστά είναι ακριβώς αυτός, ότι τάξαμε κάποια πράγματα στους Έλληνες πολίτες προεκλογικά, δεν έχουν περάσει 40-50 μέρες. Και φέρνουμε αυτά τα οποία τάξαμε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος μπροστά. Τα είπαμε, τα κάνουμε, τα προωθούμε. Και πρέπει επιτέλους ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί για τόσα χρόνια με απανωτές μειώσεις εισοδήματος, ο Έλληνας συνταξιούχος, οι νέοι μας, οι οικογενειάρχες, οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν τα βάρη αυτά τα κοινωνικά, να έχουν τις ελαφρύνσεις που τους πρέπουν. Περιέγραψε το πλαίσιο πριν ο Νίκος Ελευθερόγλου. Είναι παρεμβάσεις που αφορούν μια μεγάλη γκάμα, τη μεγαλύτερη γκάμα, εγώ θα έλεγα, των πολιτών. Ανθρώπους που δεν πήραν το μέρισμα της ανάπτυξης της χώρας τα τελευταία χρόνια όπως θα έπρεπε. Και εμείς ερχόμαστε να θεραπεύσουμε ένα μέρος αυτής της ζημιάς. Ζημιάς η οποία ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, οι οποίες κρίθηκαν και κρίνονται. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ξεκάθαρος στόχος μας είναι να συνεχιστεί αυτή η λαϊκή προσέγγιση. Είναι λαϊκές αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Πολιτικές χρήσιμες, πολιτικές οι οποίες οδηγούν και τη χώρα στην επόμενη ημέρα. Γιατί το εισόδημα αυτό το οποίο θα προστεθεί θα έρθει να βοηθήσει τον πολίτη στο υπαρκτό. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ανυπαρκτό, στο υπαρκτό πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά και ταυτόχρονα σηματοδοτούν αυτά τα νομοσχέδια, γιατί θα έχουμε στην πορεία και άλλες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, στα εργασιακά γνωρίζουμε τις παρεμβάσεις που θα γίνουν για τους συνταξιούχους που θέλουν να εργαστούν. Έχουμε λοιπόν ένα λαϊκό πρόσημο σε αυτή την πολιτική, το οποίο το υπερασπιζόμαστε και το οποίο ουσιαστικά αφουγκράζεται τις λαϊκές καθημερινές ανάγκες και προβλήματα. Κύριε Μακόπουλε, εγώ διαβάζω τα μέτρα που τα είπαμε και εδώ. Κοιτάζω, market pass, ίδια οικονομική ενίσχυση, ίδια κριτήρια περιουσιακά, δεν αλλάζεται κάτι σε αυτό. Καλάθι του νοικοκυριού. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Υπάρχει, είπα, μια συνέχεια στην πολιτική μας. Όταν ο πληθωρισμός, ας πούμε, στα ράφια, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι πάνω από 12%. Εγώ είπα το εξής, ότι μπαίνουν όμως και άλλες ομάδες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι τώρα μιλάμε για αυξήσεις, σε πάνω από 600.000 Έλληνες, συνέλληνες, οι οποίοι για τόσα χρόνια δεν είχαν δει αυξήσεις. Και κακά τα ψέματα. Αυτό οδηγούσε και σε μια αλυσιδωτή κατάσταση, σε κακή παραγωγή έργου στο δημόσιο τομέα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πάρει αύξηση για πόσα χρόνια. Τώρα εμείς τι ερχόμαστε και λέμε. Σχεδόν ένα μισθό πάνω ετήσια σε αυτούς τους ανθρώπους που τους είχαν, ακόμα και αυτοί που τους έχουν επικαλεστεί πολιτικά, τους είχαν παραπεταμένους. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική ομάδα. Ερχόμαστε και ενισχύουμε. Έχουμε μια πολιτική για το καλάθι του νοικοκυριού και το market pass, η οποία είναι βοηθητική για τον Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Και λέμε, όσο συνεχίζεται η κρίση, είμαστε εδώ. Να μην ανησυχεί, μην το λέω έτσι λαϊκιστικά, να μην ανησυχεί όμως ο πολίτης, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Προεκλογικά ακούσαμε για κυβερνήσεις των ελίτ, για προσεγγίσεις νεοφιλελεύθερες, σκληρές. Εδώ λοιπόν απαντώ. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, πολιτικές τις οποίες θα αναγκαστεί η αντιπολίτευση να ψηφίσει. Α, αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Δεν ξέρω αν ο Νίκος θέλει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, ωραία. Κύριε Ξανθόπουλε. Κοιτάξτε. Και εγώ αυτό θα ρωτούσα. Κάποια μέτρα τα οποία είναι σε θετική κατεύθυνση και δεν σημαίνουν κάποια χρήματα. Θα τα δείτε και θα τα ψηφίσετε, γιατί δεν το κάνατε προεκλογικά. Κοιτάξτε, θα σας πω.
Η πάγια θέση μας είναι ότι ό,τι βοηθάει τους πολίτες, γενικώς φροντίζουμε να το ψηφίζουμε. Αυτά που δεν ψηφίσαμε ήταν κυρίως κάποιες τροπολογίες που έκανε η κυβέρνηση, που τις έφερνε σάντουιτς, που λέμε, δηλαδή τις έφερα με κάποια άλλα άρθρα τα οποία δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε, γιατί οι πολίτες πρέπει να ξέρουν. Το Πασόκ τα ψήφισε και από αυτά, ναι, θυμίσω, εντάξει, έτσι, εντάξει, ναι. Αυτό ήταν η επιλογή του Πασόκ. Ναι. Που είπαμε, το είχαμε κουβεντιάσει και σε άλλη εκπομπή εδώ, γιατί να πω αυτό δηλαδή για να το διαδικαστικό για να ενημερωθούν οι πολίτες, ότι σε μια τροπολογία ψηφίζεται unblock, ενσώματη. Δεν μπορεί να ψηφίσει άρθρα από την τροπολογία, την ψηφίζει είτε καταψηφίζει, και προφανώς όταν έρχεται με κάποια μη σύμβατα με την άποψή μας μέτρα, ψηφίζουμε παρόν κτλ. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση τώρα στην οικονομία είναι αρνητική. Έτσι, και ειδικά από το Σεπτέμβρη και μετά, αν θα πάψουν οι ενισχύσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τραβήξει το χειρόφρονο για την ενίσχυση, καταλαβαίνουμε τα πράγματα θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιμέρους αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, το 10,2 είναι ο πληθωρισμός ουσιαστικά. 12,2 είναι 12,2 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Ότι είναι τη μικρομεσαία οικογένεια θα ταλαιπωρούν, και άρα αυτές οι αυξήσεις μάλλον ως άλοθη μπορεί να λειτουργήσουν παρά ως ουσιαστική βοήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το δούμε το νομοσχέδιο, σήμερα κατατέθηκε, να έρθει στη Βουλή και θα τα κουβεντιάσουμε εκεί λεπτομερώς όλα, γιατί ακριβώς νομίζω ότι αυτά που έχουμε πει επαναλαμβάνονται. Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα παραδειχθεί βεβαίως, ότι οι πολιτικές μέσω των ΠΑΣ ουσιαστικά ενισχύουν την κερδοσκοπία, δεν βοηθούν την ανάταξη της οικονομίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η επιλογή είναι της κυβέρνησης και αυτή την επιλογή θα κρίνουμε και στη Βουλή και εκτός Βουλής. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε και εσάς τη Λαβίνα. Κατά πάγιο τρόπο, εμείς νομίζω το αποδείξαμε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ότι θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο, ότι είναι ωφέλιμο, ότι βοηθάει έστω και τους Έλληνες πολίτες σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Είμαστε εκεί και το στηρίζουμε. Το αποδείξαμε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, χωρίς παροπίδες, χωρίς αγγυλώσεις, αλλά πάντα κοιτώντας το κοινό καλό και το συμφέρον του κάθε πολίτη, παρά το γεγονός ότι πάντα κάναμε την κριτική μας και θεωρήσαμε ότι κάποια από αυτά τα μέτρα, αν και τα ψηφίζαμε, ήταν όχι στη λάθος κατεύθυνση, αλλά τουλάχιστον δεν ήταν η σωστή λύση απέναντι στο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως ήμασταν εκεί. Νομίζω στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Δεν αλλάζει αυτή η τακτική, δεν αλλάζει αυτός ο σχεδιασμός που έχουμε. Το νομοσχέδιο κατέθηκε προ λίγου, δεν έχουμε προλάβει προφανώς να το μελετήσουμε. Κάνουμε μια πολύ πρώτη, ενδεχομένως και πρόχειρη εκτίμηση των δεδομένων. Νομίζω από αύριο και την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, μπαίνει στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου θα έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες και αρμόδιοι βουλευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματός μας στις σχετικές συζητήσεις, νομίζω θα έχουν να πούνε πολλά με την ευρύτερη πολιτική, οικονομική κυρίως κατάσταση στην οποία έρχονται, και τα πράγματα αλλάζουν. Ο πληθωρισμός παραμένει, αλλά δεν βλέπουμε ουσιαστικές αλλαγές και στο πώς θα αντιμετωπίσουμε πραγματικά την ακρίβεια στην ρίζα της και όχι με ασπιρίνες οι οποίες δεν κάνουν και πολύ αποτέλεσμα. Όπως ξέρουμε, ασπίρινες για λίγο κρατάνε και μετά. Εντάξει, πλασίβο. Θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα είναι ασπιρίνη που ανακοίνωσε η κυβέρνηση? Μιλούσα για τα market pass και όλα αυτά, τα οποία δίνουν πράγματι μια ανάσα, πρόσχερη ενδεχομένως, όχι σε διαρκή τρόπο. Δεν λύνουν το πρόβλημα από τη ρίζα του και σε ένα μόνιμο τρόπο. Αυτό εννοώ. Η ασπιρίνη, νομίζω, αυτή την. Πάντως, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις, ότι η κυβέρνηση των σοσιαλιστών στην Ισπανία, και μιλώ για ένα αδελφό κόμμα του Πασόκ, δοκιμάστηκε από την ακρίβεια μια σειρά από πολιτικές της, δεν έχουν ευοδοθεί. Μείωση το ΦΠΑ, ας πούμε. Μπράβο. Σε βασικά προϊόντα και το μηδέν σε κάποια. Επικαλούμε τη γνώση σας, δηλαδή, γιατί παρακολουθείτε τη διεθνή σκηνή. Ή προτρέχετε για τα αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή το Λαϊκό Κόμμα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις δημοσκοπήσεις, εκεί τις πιστεύουν. Εδώ δεν τις πιστεύουν. Το μογάλακτο κόμμα σας. Το Λαϊκό Κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραία το λέτε. Η Νέα Δημοκρατία της Ισπανίας αυτή τη στιγμή προηγείται δημοσκοπικά με 7,7%. Ίσως και με παραπάνω ανά εταιρεία δημοσκοπήσεων. Άρα λέω ότι συζητήσαμε στην Ελλάδα μοντέλα από το εξωτερικό, τα οποία όμως δεν φαίνεται να επιδοκιμάζονται από τους λαούς. Ναι. Ενώ το μοντέλο το ελληνικό, με τα market bus, με το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο ειρήστο εν παρόδο έχει αντιγραφεί και από άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι επιδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό. Και πριν από λίγες ημέρες είχαμε εκλογές. Άρα θέλω να πω, ας είμαστε λίγο μετρημένοι,
Γιατί βλέπουμε ότι ευρωπαϊκά αυτά τα οποία, στα οποία κάποιοι δεν έχουν, φωνές, πάντως, δεν έχουν δώσει τα αποτελέσματα πολιτικά στις κοινωνίες που ήθελαν. Ναι, βέβαια, μια κυβέρνηση δεν κρίνεται μόνο από αυτά, κύριε Μαρκόπουλο, και δεν γνωρίζουμε το συνολικό πολιτικό σκηνικό που ισχύει στην Ισπανία. Που ξέρετε, υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασία, υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα. Υπάρχει μάλιστα βαρύ μεταναστευτικό εκεί, υπάρχουν διάφορα. Μάλιστα, υπάρχει ένα σκάνδαλο, δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Ο αρχηγός του κόμματος εμπλέκεται σε μια διαχρονική φιλία με κάποιον. Για ποιο κόμμα λέτε? Για τη Νέα Δημοκρατία της Ισπανίας. Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια. Ο αρχηγός του κατηγορείται ότι έχει φιλίες με ναρκέμπορους. Αν θυμάμαι καλά. Θα μοιράσει ενδεχομένως τις δημοσκοπήσεις. Αυτό λέω. Το λέω προφανώ πολιτικό γεγονός. Η Ισπανία είναι συγκυβέρνηση δεξιάς ακροδεξιάς. Το Vox είναι η απειλή που. Και ο αρχηγός αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο αυτή τη στιγμή. Αυτό αναφέρω στο πολιτικό γεγονός. Είναι μεγάλη σκάνδαλα η κυβέρνηση. Ο βασιλιάς παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε άλλα θέματα. Άρα είναι πολλαπλή η λογική. Δεν είναι απλή. Και βέβαια και οι υπουργοί τη συγκυβέρνηση έχουν παραιτηθεί γιατί εντοπίσαμε σκάνδαλα τη Ισπανική κυβέρνηση τη τωρινή. Και υποκλοπέ είχαν εκεί για πολλά έκανα. Οι δικέ μα πηγέ λένε ότι μπορεί να τα πάει καλύτερα πάντω στο Πασόκ τη Ισπανία. Οι δικέ μα πηγέ. Μα κυβερνάει όμω. Ενώ να μην χάσει τελικά ενδεχομένω να είναι πολύ κοντά. Και να γυρίσουμε στο νομοσχέδιο. Έχει τίποτα, δεν έχει νομίζω Νίκο, βοηθάει για συνταξιούχου. Κοίταξε, έχει να σου πω. Μισό λεπτό σου πρώτα απ' όλα. Δεν έχει βέβαια αυτά που λένε του ανθρώπου κάτι ξέρει πέρα πάνω. Όχι, νομίζω έχει την αύξηση αυτή το 3,5% για το 2020. Νομίζω δεν την έχει αυτό ο τέτοιο. Νομίζω θα υπάρχει το νομοσχέδιο που θα καταθέσει ο κ. Γεωργιάδη που έχει το 30% που θα διαγράφεται αυτό που. Το νομοσχέδιο του Άδων του Γεωργιάδη έχει αρχίσει να ζυμώνεται, αλλά θα έρθει σε ψήφιση στι αρχέ του Σεπτεμβρίου. Ναι. Και έχει και το 30%. Το 30% είναι μια συνέχεια εργασιακών. Αυτό που θα επιτρέπει να δουλεύει κάποιο το 30% στη συντάξη κλπ. Αλλά θα έχει και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων. Ποιε ήταν οι κλίμακε για τι ψηφιακέ πράξει. Δείχνετε να έχετε μια εικόνα λοιπόν. Εντάξει, αφήστε τι ψηφιακέ πράξει. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πάντω έχει αυτό που συζητάμε πολλέ φορέ ότι απαλλάσσονται μόνιμα από τη συμμετοχή στι δαπάνε αγορέ φαρμάκων ή προεδρική του ΕΚΑΣ. Το οποίο είναι μια επιβάρυνση σημαντική. Έλεγα τι προάλλε ότι δύο φορέ έτυχε σε φαρμακή. Και την προηγούμενη 10 μέρε μου το πούνε άνθρωποι που ήταν εκεί, μου λέει πότε θα περάσει αυτό, γιατί πληρώνουμε λέει τώρα. Επίσης την αύξηση του αφορολόγιου του, το οποίο έχει να κάνει με τις οικογένειες που δοκιμάζονται, γιατί μιλάμε και για μια οικογενειακή πολιτική, ναι, η οποία εξελίσσεται παράλληλα. Ναι. Φτιάξαμε το Υπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής, όμως και οικονομικά εξελίσσονται πολιτικές για την ελληνική οικογένεια. Ο Έλληνας συνταξιούχος με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε ήδη 7,7% στις χαμηλές συντάξεις. Η δέσμευσή μας είναι ότι θα κοιτάξουμε και το θέμα, το μείζον θέμα της προσωπικής διαφοράς που έχει κατακρεουργήσει τις συντάξεις. Είναι μια δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και έρχονται σημαντικές εξελίξεις αύξησης του εισοδήματος των συνταξιούχων. Η προσωπική διαφορά, κακά τα ψέματα, ήταν ένα έγκλημα διαρκείας στις συντάξεις των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν είπαμε προεκλογικά και νομίζω ότι ο πολίτης που μας παρακολουθεί ξέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φιδωλός στις υποσχέσεις του. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι το θέμα της προσωπικής διαφοράς. Δεν είχατε πει για κατάρτιση της προσωπικής διαφοράς σε αυτές τις εκλογές. Στις προηγούμενες το είχατε πει, βέβαια. Θα κοιτάξουμε την ελάφρυνση και όσο το δυνατόν την αύξηση και σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι σημαντικό το οποίο εμείς το νιώθουμε. Το είδαμε στις περιφέρειές μας, νομίζω, όλοι. Συζητήθηκε, ήταν εσείς αυτά τα θέματα. Εσείς θα πιέσετε στο κομμάτι για τους συνταξιούχους για να το κλείσουμε και αυτό. Κοιτάξτε, η άποψή μας είναι ότι αυτό που επέρεται η κυβέρνηση ότι επιτυχαίνει τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το πλεώνασμα πρέπει να διαχυθεί αναλόγως. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι χάμηλοι συνταξιούχοι, γιατί για αυτούς κυρίως μιλάμε, έχουν υποστεί όλη την ταλαιπωρία αυτή της ακρίβειας και της καθημερινής υποβάθμισης, μάλλον και της υποβάθμισης της καθημερινότητάς τους. Άρα με αυτή την μία έχει πολύ μεγάλη σημασία η στόχευση. Συνήθως η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλή, δηλαδή επικοινωνιακά μιλάει για τους πολλούς και τους κάτω και φροντίζει λίγο περισσότερο τους από πάνω, αλλά αυτό είναι μια γενική προσέγγιση, να δούμε επί του συγκεκριμένου. Πάντως το νομοσχέδιο, έτσι, και συγγνώμη κύριε Ξανθόπουλο που σας διακόπτω, το νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση την άλλη εβδομάδα, αν θα το. Μιλάμε θα, τώρα θα για αυτό δείτε, που κατατέθηκε. Έχει ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή αυτό που κατατέθηκε. Που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Θα είναι για ψηφοφορία. Για να είμαστε πιο σωστοί. Λοιπόν, έχει ολιστική προσέγγιση. Μιλάει για τους νέους.
Μιλάει για το νοικοκυριό, μιλάει για την οικογένεια, ναι. Μιλάει για τους δημόσιους υπάλληλους. Έχω εικόνα. Είναι, έχει ολιστική προσέγγιση. Για την Μπράβο, έχει δηλαδή μια προσέγγιση που καλύπτει πολλές κοινωνικές ομάδες. Επαναλαμβάνετε την επιχειρηματολογία σας και σας λέω ότι βεβαίως έχουμε πολύ πρόσφατο το αποτέλεσμα των εκλογών και θα μας πείτε ότι αυτή η επιλογή. Δεν θα μείνουμε σε αυτό το επιχείρημα. Το χαρίζουμε αυτό. Πάμε πιο κάτω την κουβέντα. Πλην όμως βλέπετε ότι είναι ανεπαρκέ. Ανεπαρκείς αυτές οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων τα οποία κατά την άποψή μου θα οξυνθούν, διότι αν όντως ισχύσει από το Σεπτέμβριο παραδείγματος χάρη η παύση της, η επιδότηση της ελληνικής ενέργειας, έτσι, θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στους λογαριασμούς. Δεν σας άκουσα, κύριε. Έχει πέσει η τιμή. Για ποιο η λέτε τιμή της ενέργειας έχει πέσει. Ναι. Γι' αυτό και αναγκαστικά σταματάει η επιδότηση. Να δούμε βέβαια πού θα κοιμάθει το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Εδώ έχουμε μια άλλη ιστορία. Αλλά εγώ θέλω να ακούσω ποιες ήταν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα επιμείνετε πάλι σε αυτά που λέγατε προεκλογικά ή θα αλλάξετε τις προτάσεις? Καταρχάς έχουμε την δεύτερη ακριβότερη τιμή κιλοβατόρας και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Άρα λοιπόν, εάν πάψει να υπάρχει η επιδότηση, καταλαβαίνω ότι θα είναι εφιαλτικές οι τιμές του ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που μου λέτε, ακριβώς εμείς είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση. Εκλέγουμε νέο αρχηγό. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επισπεύσει τις διαδικασίες, έτσι ώστε ο νέος αρχηγός να ανεβεί στην έκθεση και αυτός να εκφωνήσει το νέο οικονομικό πρόγραμμα. Επομένως, γιατί ήθιστε κυρίως οικονομική να είναι η παρέμβαση που κάνει ο εκάστοτε επικεφαλής στη ΔΕΘ. Και επομένως, ας κάνουμε λίγη υπομονή να ακούσουμε τι θα πούμε. Θα παίζει ρόλο το ποιο θα εκλεγεί αρχηγό για τι προτάσει που θα καταθέσετε? Φαντάζομαι είναι αυτό. Παίζει ρόλο το πρόσωπο. Και αυτό όμω σημαίνει ότι την άλλη εβδομάδα στη Βουλή που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε το νομοσχέδιο αυτό και να το συζητήσετε κλπ. Δεν θα κάνετε προτάσει? Προφανώ. Για να έχουμε αρχηγό 16 Σεπτεμβρίου. Για να μίλησα. Φαντάζομαι ότι κάτι θα προτείνει. Αντιλήφθηκα. Κάτι και αυτό θα πείτε. Βεβαίω. Εγώ αντιλήφθηκα στην ερώτησή σα για το συμπράβο, για τη συνολική μα οικονομική πολιτική. Γιατί αυτά άλλα είπατε το προηγούμενο διάστημα. Αυτό απάντησα. Είναι προφανές ότι και συγκεκριμένη κριτική θα ασκήσουμε και σας είπα, η άποψή μου, αυτό που υπάρχει μεταξύ μας ως αίσθηση είναι ότι κάποια θετικά μέτρα θα τα ψηφίσουμε. Με αυτή την εντύπωση. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι η ερώτηση ήταν λίγο πονηρή. Θα μου επιτρέψετε ένα δάνειο δημοσιογραφικό. Με ποια έννοια έχει αρχίσει στο επιτελείο σας, και συγγνώμη κύριε Γλαβίνη. Και λέτε, διάλογο κάνουμε, εντάξει. Κάνω λίγο μια κατάσταση. Έχει αρχίσει μια συζήτηση στο οικονομικό σας, στο πολιτικό σας μάλλον επιτελείο, για το οικονομικό σας επιτελείο. Δηλαδή, βλέπουμε τον κύριο Παπά, ο οποίος είπε κάτι μείζον για την οικονομική σας πολιτική στα χρόνια της διακυβέρνησής σας. Δηλαδή ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος να μην ήταν 37 δισεκατομμύρια το περίφημο μαξιλάρι και να ήταν 30 και τα 7 να πέφτανε. Ναι, υπήρξε απάντηση. Άρα εδώ υπάρχει ο κίνδυνος για εσάς πολιτικά, κάνουμε τώρα λίγο πιο ελεύθερη συζήτηση, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος πολιτικά αυτά τα οποία θα ακούσουμε να μην εκφράζουν το σύνολο των υποψηφίων. Δηλαδή να ακούσουμε κάτι διαφορετικό από την κυρία Αξιόγλου, κάτι άλλο από τον κύριο Παπά και κάτι διαφορετικό από τον κύριο Κατσακάλωτο. Συγκλίνουν στην κριτική που κάνουν σε εσάς. Να απαντήσω να σας. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το οικονομικό σας μείγμα. Κοιτάξτε. Είναι προφανές ότι είναι μια διαδικασία εγκινήσει και αναφύονται διάφορες απόψεις. Όχι, αναφύονται, υπάρχουν διάφορες απόψεις και είναι και πάρα πολύ λογικό. Είναι άλλο αυτό και άλλη κριτική προσέγγιση της περίοδου 15-19 και άλλο είναι ως κοινοβουλευτική ομάδα τι θα κρατήσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε το νομοσχέδιο που λέτε. Είναι μια συζήτηση, αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Εσείς κύριε Γλαβίνη, πώς θα κινηθείτε? Είναι μέτρα τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Είναι μέτρα που αφορούν πάρα πολλούς πολίτες. Πράγματι, νέους, διάβασα και εγώ λίγο πολύ σύντομα τώρα κάποιες από τις διατάξεις. Πολλές κοινωνικές ομάδες. Είναι ένα σχεδόν πολύ νομοσχέδιο, θα το λέγαμε, που έχει διάφορες διατάξεις. Αλήθεια, είναι διάσπαρτες μεν, οι οποίες δεν έχουν. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία στόχευση, κύριε Μαρκόπουλε, ενώ με όλα αυτά τα μέτρα. Η ελάφρυνση των πολιτών. Η ενίσχυση του. Νομίζω ότι η κεντρική στόχευση είναι να αποδείξει η κυβέρνηση ότι αυτά που λέμε προεκλογικά δεν είναι ψέματα. Ή τουλάχιστον κάποια όχι, κάποια όχι όσα τάζει, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Κάτι δεν λες υπόσχεση. Νομίζω ότι υπόσχεται. Το τάξιμο είναι λίγο, ξέρετε, έχει μια αρνητική χρειά περισσότερο. Εμένα με συνδέει με την Εκκλησία το τάξιμο. Ναι, το τάξιμο. Τα τάξαμε, τα φτιάξαμε. Εντάξει, ας λέμε τα υποσχεθήκαμε και το κάνουμε πράξη. Δεσμευτήκαμε, είναι ακόμη πιο καλό. Η ακρίβεια βάζωση, η αλήθεια είναι ότι παραμένει. Και εγώ θεωρώ ότι η ψήφος των αποδήμων που ήταν το πρώτο νομοσχέδιο ήταν λίγο και μια. Θα το πούμε. Ένα είδος αλλαγής ατζέντα. Θα το δούμε μετά. Δεν αλλάζουμε ατζέντα, πήγαμε. Ναι, σε σχέση με τους συνταξιούχους, εμείς ξέρετε προφανώς η κατάργηση προσωπικής διαφοράς είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και εμείς το έχουμε θέσει. Όπως επίσης και
το περίφημο, η επαναφορά του ΕΚΑΣ, το οποίο εμείς το θεωρούμε θεμελιώδες, ότι πρέπει να συμβεί τουλάχιστον στους χαμηλούς συνταξιούχους. Το είχαμε κοστολογήσει άλλωστε. Ήταν ένα από τα μέτρα τα οποία τα υποσχεθήκαμε, δεν τα τάξαμε. Προφανώς δεν εκλέγαμε σε δε κυβέρνηση, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Η ακρίβεια παραμένει. Δεν αναιρείται παρά τα μέτρα αυτά και ενδεχομένως να δώσουν μικρές ανάσες. Η ακρίβεια και η καταπολέμηση της ακρίβειας. Έχουμε ένα βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Την πάρα πολύ ακριβή καθημερινότητα. Παραμένουν τα προτάσεις μας σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ, παραμένουν και θα κριθεί στις εκλογές της Κυριακής στην Ισπανία. Θα το δούμε. Αν λοιπόν το Πασόκ της Ισπανίας κερδίσει, αυτό θα σημαίνει ότι είναι μια έγκριση. Άρα θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα εδώ και θα πούμε. Την πρόσκληση, πρόκληση την άλλη εβδομάδα να τελειώσουμε το ραντεβού μας. Ότι θα πούμε ότι το Πασόκ της Ισπανίας δικαιώθηκε. Δεν είναι διληματικά στην Ισπανία. Στον ΦΠΑ, ναι, άρα σοσιαλιστές στο ΦΠΑ, όχι, άρα λαϊκό. Έχουμε επίσης έχουμε χαμηλούς, στην Ελλάδα έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Χαμηλούς μισθούς επίπεδου σχεδόν, ας το πω έτσι, με χαμηλές Βουλγαρίες κτλ. Και μια πολύ ακριβή καθημερινότητα επίπεδου Γερμανίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο χάσμα. Σε πολλά επίπεδα το βρίσκει κανείς. Στα καύσιμα, στη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων, επιτοκίου δανεισμού. Το βρίσκουμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο gap, ένα πολύ μεγάλο χάσμα. Εδώ λοιπόν αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και στο κομμάτι αυτό, στις ρίζες δηλαδή του προβλήματος, θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τα market pass και τις ενέσεις που έδωσε κατά καιρούς, δεν ήταν αυτά τα οποία έδωσαν μια μόνιμη λύση και θα διαρκώς θα συνεχίσουμε να ζούμε με market pass και όλη αυτή την ιστορία, η οποία δίνει προσωρινές λύσεις, αλλά όχι μόνιμες. Την ιδέα αυτή για το ΕΚΑΣ, για παράδειγμα, που μόνο το ΠΑΣΟΚ την έβαλε προεκλογικά από τα πιο μεγάλα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι κάνανε τα άλλα μικρότερα. Δεν έχει περάσει καθόλου. Μα την κλέψει σε λίγο. Από το μυαλό του οικονομικού επιτελείου, τη κοινωνική ομάδα. Η πολιτική. Επειδή μα το βάζουν κάθε βράδυ πολλοί άνθρωποι που ζουν με χαμηλά εισόδηματα και παρακολουθούν. Ναι, ξανά εκεί η διαδικασία έχει. Μια που το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει ότι αυτοί οι πρώην δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα έχουν δωρεάν φαρμακευτή περίπτωση. Σημαντικό νομίζω εγώ. Αλλά γιατί δεν το κάνει ολόκληρο. Από την πρώτη κυβέρνηση της Κυριάκου Μητσοτάκη, για να εξηγούμαστε, της Νέας Δημοκρατίας, από την πρώτη κυβέρνηση έχουμε δείξει ότι εμείς δογματικοί δεν είμαστε. Ναι. Από την άλλη πλευρά, ασκούμε μια πολιτική βήμα-βήμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές από τις ιδέες μας και τις τάζουμε και τις κάνουμε. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Ναι. Από εκεί και πέρα, ας δούμε αυτή την πολιτική, η οποία εγώ θα επαναλάβω έχει ολιστική κοινωνική προσέγγιση, ολιστική λαϊκή προσέγγιση. Ας δούμε πώς ξετυλίγεται. Νομίζω ότι ο πολίτης έχει πλήρη εικόνα του ποιος λέει και δεν κάνει και ποιος λέει και κάνει. Ναι. Εμείς λοιπόν συντηρητικά πάμε, έχουμε πει κάποια πράγματα για τα οποία ο ελληνικός λαός μας έδωσε εντολή. Τα προχωρούμε για να εφαρμοστούν γρήγορα. Από εκεί και πέρα τα μετρούμε και Το κομμάτι της ακρίβειας που έβαλε. Η ακρίβεια θέμα που κάνει για τον πληθωρισμό των τροφίμων. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς δεν θα πω στον Έλληνα πολίτη που μας παρακολουθεί και δοκιμάζεται ότι δεν υπάρχει ζήτημα ακρίβειας. Προφανώς. Αλίμονο. Δεν ερχόμαστε να λέμε ψέματα. Όμως ακριβώς σε ένα ίδιο τραπέζι όπως είναι στην Αθήνα ένα πάνελ, αν θα δείτε, πού βλέπετε τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το δείτε στο Παρίσι, θα το δείτε στη Φραγκφούρτη, θα το δείτε στο Λονδίνο. Με άλλους μισθούς. Άλλους μισθούς, κύριε Μαρκόπουλο. Θα σας πω. Μη συγκρίνετε τα ασύγκριτα. Θα σας πω. Το καλάθι του νοικοκυριού σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις λειτουργήσε. Το 96% των προϊόντων δεν έχει αυξήσει στις τιμές. Υπάρχει το πρόβλημα, θα πει η Μαρκόπουλε. Ναι, υπάρχει, εγώ σας το λέω. Δεν το παραγνωρίζω. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Όμως είναι μια διεθνή συνθήκη η οποία έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μα δεν το αντιμετωπίζετε. Δεν το κατανοώ η κριτική το πρόβλημα. Είναι αυτή, κύριε. Δεν το αντιμετωπίζετε. Αυτή είναι η κριτική. Θα σας πω κάτι. Δυστυχώς ο κόσμος δεν το πολύ θυμάται. Εγώ για χρόνια ήμουν δημοσιογράφος στο χώρο της οικονομίας και μάλιστα τους εξειδικευμένους στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων. Παρακολουθώ, σας λέω, πολλά χρόνια πανευρωπαϊκά τα πράγματα. Δεν το αμφισβητώ εγώ. Τη διαχρονική ακρίβεια. Τη διαχρονική ακρίβεια. Το αποτέλεσμα κοιτάζω. Την ίδια ακριβώς συζήτηση με βάση τους μισθούς που παίρνουν για την ακρίβεια κάνουν και στη Γερμανία. Στη Γερμανία που είναι μια μεγάλη οικονομία με πολύ καλύτερους μισθούς. Αντίστοιχα λοιπόν και ο Γερμανός καταναλωτής πιέζεται για το εισόδημα του. Το γερμανικό σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνό. Ακριβώς. Δεν είναι, δεν το είναι γάλα, έτσι, το ψωμί, με ψωμί, με βεβαιότητα η βενζίνη, το λέμε αυτό. Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει.
Δεν ισχύει. Θα ήθελα πολύ να πάμε αύριο το πρωί σαν Γερμανία. Πάμε, όποτε θέλετε. Επειδή έχω συγγενείς που ζουν στη Γερμανία. Σα ζήσαμε εκεί, σπουδάσαμε. Σα λέω λοιπόν δεν ισχύει. Ακόμα και στα δίσκα, μην πούμε φίρμες, τα οποία είναι και στην Ελλάδα, ακόμα και εκεί που ο Γερμανός έχει κουλτούρα να ψωνίζει στα εκπτωτικά, στα καταστήματα των χαμ, τα no-name προϊόντα όπως λέγονται. Ακόμα και εκεί οι αυξήσεις είναι δυσβάστακτες στη Γερμανία. Και μιλάμε για ένα λαό που έχει κουλτούρα διαφορετική από τη δική μας. Δηλαδή, ο Γερμανός έχει κουλτούρα 30ετίας, μην σας πω και παραπάνω ετών, να πηγαίνει να παίρνει μία φέτα καρπούζι. Ο Έλληνας έχει άλλη κουλτούρα, ήδη αλλάζει. Θέλω όμως να πω ότι μην νομίζετε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ξέχωρο από τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Προφανώς, κύριε Μαρκόπουλε, και η κριτική που σας ασκούμε πάντως, είναι ότι είναι εξωγενής. Κύριε Ξανθόπουλε, επί 4 χρόνια μιλούσατε για την ακρίβεια Μητσοτάκη. Ναι. Αυτό βλέπετε, τουλάχιστον διαπιστώνετε από το αποτέλεσμα, δεν πέρασε στην κοινωνία. Εντάξει. Δεύτερον, άκουσα πάρα πολλά στελέχη σας να σας κατακρίνουν ότι τελικά δεν είχατε επαφή με τον κόσμο, δηλαδή το οικονομικό επιτελείο, και χάσατε την κοινωνία εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τι φταίει τελικά. Το, αλλάζουμε την κουβέντα, ναι, αλλά να σας πείτε. Σε σχέση με την οικονομία. Θα σας το απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Η ακρίβεια Μητσοτάκη είναι, έχει την εξής διάσταση. Σαφώς η κρίση είναι εξωγενής, αλλά έχει επιταχυνθεί την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κριτική που κάνουμε. Ένα. Δεύτερον, η αύξηση στον τιμάριθμο ξεκίνησε πριν την εισβολή στην Ουκρανία. Έτσι, η εισβολή στην Ουκρανία έγινε το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, ότι η Μάρτιο έχει αρχίσει να ανεβαίνει από τον Οκτώβριο. Αμέσως μετά τη λήξη της πανδημίας. Λοιπόν, έγινε σε όλες τις οικονομίες, δεν από τον Οκτώβριο. Το λέγαμε και δεν παρανέβαινε η κυβέρνηση. Δηλαδή, η κριτική που κάναμε στην κυβέρνηση ήταν αυτή. Μα ότι αυτό ήταν, είχε να κάνει με τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Κύριε Μαρκόπουλε, είχε πέσει η ζήτηση. Τη στιγμή που δεν ήταν το πρόβλημα ήταν ότι το παρακολουθούσατε στη λογική τη φιλελεύθερη αντίληψη ότι η αγορά θα λύσει το πρόβλημα κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι, λέω στα και κρατικό παρεμβατικά σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λειτουργήσατε με τη λογική της φιλελεύθερης αντίληψης ότι η αγορά θα λύσει το πρόβλημα. Έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, θα πέσουν μέχρι τα Χριστούγεννα οι τιμές. Τιμές πήγανε παραπάνω. Το καλά, τώρα, να πω σε αυτό. Εντάξει, που είχε πέσει έξω και ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Κρέκας στο ενεργειακό, που μιλούσε για μια αύξηση του λογαριασμού 10 ευρώ και είδαμε που πήγαν οι λογαριασμοί. Και χρειάστηκε μετά από 3-4 μήνες πραγματική παρέμβαση. Το ίδιο γίνει και με τα τρόφιμα, γιατί πίστευαν ότι θα πέσει ο πληθωρισμός, δεν έπεσε ο πληθωρισμός και τραβάει. Αυτή είναι η κουβέντα που κάνουμε. Δηλαδή και έχει και ιδεολογικές αφετηρίες. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτού. Όχι. Για τη Γερμανία που είναι πολύ. Το αμφισβητώ έντονα ότι είναι πολύ πιο φθηνό το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Με μεγάλη πιστικότητα. Στην Ελλάδα, εσείς το ακόμα και σε βασικά προϊόντα. Τα οποία έχουν μια τιμή στην Ελλάδα. Είναι ελληνικά προϊόντα. Έχουν μια τιμή στην Ελλάδα. Και στη Γερμανία μας λένε έχουν τιμή την ίδια ή χαμηλότερη. Δεκάδες αναφορές σε τέτοια ζητήματα. Δεκάδες αναφορές στον γκουρού. Το ξέρω και δεν το ξέρω μόνο εμείς. Το ξέρω ο κόσμος. Επειδή έχουν συγγενείς, φίλους. Το θέμα της τιμολόγησης των προϊόντων είναι πολύ παραγωγικό. Και εδώ θα επιμείνω λίγο με το παλιό μου το καπέλο του δημοσιογράφου στον χώρο των οικονομικών. Το θέμα των τιμών είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή έχει να κάνει για το ελληνικό προϊόν με την προμήθεια της πρώτης ύλης, με την απόσταση του προμηθευτή από μια χώρα η οποία πρόσεξε. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Του ελέγχου δεν έχει να κάνει. Βέβαια, γιατί ο κ. Κρέκα μια εβδομάδα σε πάνελ μαζί του ήμουνα, όχι εδώ, και είπε ότι θα κάνουμε ελέγχου πια όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, θα πάμε λέει από το αρχηγείο. Ναι, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Άρα σημαίνει για να το λέει τώρα. Αυτό σημαίνει. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρει πόσο σωτήρι επιβαρύνεται ένα προϊόν μόνο και μόνο από την ισιωτικότητα τη χώρα μα. Επιβαρύνεται, προφανώ. Δηλαδή θέλω να πω. Η Γερμανία, για παράδειγμα, που επικαλεστήκαμε πριν, θα πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα οικονομικά, αλλά έχει αξία. Η Γερμανία είναι μια χώρα flat, ενιαία. Και με ένα οδικό δίκτυο το οποίο επιτρέπει γρήγορες μεταφορές. Στα logistics δε. Και τρένα. Στα logistics δε υπάρχει μια κουλτούρα πάνω από 40 χρόνια. Πάντως για να φτάσει ένα προϊόν στη Γερμανία πιο φθηνό από ό,τι φτάνει στο ράφι εδώ στην Ελλάδα. Η νησιωτικότητά μας, για παράδειγμα, φέρνουμε τώρα κάτι το οποίο θα το δούμε όλοι. Στα νησιά κάποια προϊόντα είναι σαφώς ακριβότερα γιατί έχουν επιπλέον κόστος. Έχουν καράβι για να πάνε. Ναι, αλλά Δημήτρη, αυτό ισχύει. Είπε ο κ. Κρέκας επιπλέον ελέγχους. Που σημαίνει ότι αυτοί οι έλεγχοι που εξήγηλε δεν έχουν γίνει ως τώρα και θα γίνουν ενδεχομένως τώρα. Το δούμε. Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. Αν θες τη γνώμη μου, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω εντατικοποίησης. Έχουν όμως αυξηθεί. Μην αδικούμε προσπάθειες. Αλλά ναι, υπάρχει περιθώριο. Και πρέπει να φορολογήσετε τα περίφημα υπερκέρδη και υπερέσοδα των πετρελαιών των δηληστηρίων.
ο οποίο είστε πολύ πίσω, δεν το κάνετε και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό έλλειμμα. Επίσης, θέλω να πω ότι η συζήτηση που κάνουμε ως τώρα και αφορά την καθημερινότητα γίνεται σε πολύ διαφορετικούς τόνους από ό,τι την κάναμε προεκλογικά. Είναι λογικό, πιο είναι αυτό. Δηλαδή, λογικό. Δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να προσθέσει κάτι στη διαδικασία την κοινοβουλευτική το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και για τον κόσμο. Δηλαδή, να βγει και για να βγει και δεν πήγαμε γι' αυτό, θα πάμε μετά τι πυρκαγιέ. Λάθο μα ξεκινήσαμε, μπήκαμε σε άλλε ιστορίε, θα πούμε για τι πυρκαγιέ. Όμω την επιστολική ψήφο θα τα πούμε αμέσω μετά. Το βασικό είναι τα προβλήματα να τα συζητάμε και να μην τα κραυγάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε πόσες φορές όταν βλέπουμε κραυγές, ο κόσμος μας τηλεφωνεί και μας λέει: παιδιά, μην φωνάζετε ή μην το κάνετε αυτό. Πείτε μας και πέντε πράγματα και πέντε προτάσεις να μας πείτε, εκτός από το να λέτε ότι αυτό είναι λάθος και αυτό είναι λάθος και αυτό είναι λάθος και αυτό που κάνετε εσύ είναι λάθος. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά γυρίζουμε το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Κύριε Ελευθερόπουλο, να συνεχίσουμε την κουβέντα με τις πυρκαγιές. Καταρχήν είναι σε εξέλιξη, έχουμε πει τώρα μέτωπα. Ακόμα, κυρίως στα τερμενοχώρια. Έχουμε μια δραματική προειδοποίηση που κάνει ο κ. Λέκας μετά τις πυρκαγιές. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο πρόσωπο στην Αττική. Αυτό μήνυμα στέλνει. Αν συνεχίσουμε έτσι λοιπόν. Μίλαγα με ένα φίλο πριν στην Πάρνηθα και λέει: ο φόβος και... είναι πάει στην Πάρνηθα η πυρκαγιά και λέει: δεν έχει μείνει τίποτα στην Πάρνηθα πια. Άμα τη βλέπεις από τη μία πλευρά, δεν βλέπεις σχεδόν τίποτα πια. Και, υπάρχει, ωστόσο, και στη Μεσσηνία υπάρχει ένας άνθρωπος 30 χρονών, ο οποίος ομολόγησε ότι έχει βάλει τρεις φωτιές. Μάλιστα. Έχει κάνει ανάρτηση ο κ. Κεκίλιας. Και εδώ είναι ένα θέμα. Και εδώ είναι ένα θέμα. Γίνεται, η αντιμετώπιση αυτή. Τι γίνεται. Γιατί για τη φωτιά στο μάτι το 18. Ακόμα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε. Δυστυχώς. Ναι, έβαλε ένα ο οποίο θεώρησε. Ούτε το όνομα αυτού που την έβαλε, δεν ξέρουμε. Έτσι. Ναι. Νομίζω έχει συλληφθεί. Πρέπει να έχει καταδικαστεί. Άθιμα μετά. Ένα ηλικιωμένο που έβαλε. Ένα ηλικιωμένο κύριο όπω έβαλε φωτιά πάνω, να κάψει χόρτα και έβαλε. Έκαψε τον κούζο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Αυτό πρώτα απ' όλα να πάμε στι δηλώσει σημερινέ γιατί μιλάμε για τι φωτιέ. Ακούσαμε τον κύριο Φάμελο και Ξανθόπουλο και ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριο Φάμελο είπε προέχουν οι αποζημιώσει, τα άλλα θα τα βρούμε μετά για την οργάνωση και τα υπόλοιπα κενά που μπορεί να υπάρχουν. Τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες επιτέλους και να μην χύνει κροκοδίλια δάκρυα και να χρησιμοποιεί την κλιματική κρίση για κάθε νόσο. Αυτή είναι η κοινή γραμμή. Άκουσα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να το λένε αυτό. Ότι ναι, υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά δεν αποτελεί άλλοτη. Και ακούσαμε χθες εδώ έναν πυροσβέστη που είχαμε βγάλει, τον πρόεδρο των πυροσβεστών, ο οποίος μας μιλάει για 4.500 κενά στην πυροσβεστική. Κοιτάξτε. Να πω αυτό που είναι το μείζον. Σήμερα αυτή και τη στιγμή. Που έχετε, η γενική εικόνα που έχετε από αυτό που πει, παρακολουθούμε στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή σήμερα πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη, είτε για να σβήσουν τις πυρκαγιές, είτε για να περισσώσουν τις περιουσίες τους, είτε για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ότι είμαστε μαζί τους και ότι οφείλουμε να τους συμπαρασταθούμε με όποιον τρόπο ως πολιτικό προσωπικό και ως εθελοντές και ως πολίτες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό σήμερα και να μην μαλώνουμε πάνω στα αποκαίδια. Λάθη από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η πεποίθησή μου είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Εμείς μετά την οδυνηρή εμπειρία στο Μάτι, συστήσαμε μια επιτροπή η οποία από επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και κατέληξαν σε ένα πόρισμα, το περίφημο πόρισμα Goldhammer, το οποίο μιλάει το γιατί ακριβώς πρέπει να κάνουμε και το παραδώσαμε στην κυβέρνηση. Αυτού του πορίσματος την τύχη την αγνοούμε όλοι. Ένα. Δεύτερον, να μπούμε τώρα στην καθημερινότητα του προβλήματος. Εγώ είμαι από έναν νομό επαρχιακό, ο οποίος έχει πολλά δάση. Έχει πολλά δάση. Έχει το ωραιότερο δάσος της χώρας, το μεγαλύτερο, το δασικό όγκο, το καράντερα κτλ. Ευτυχώς. Αρχίζουν οι αισθάσεις. Όχι, αυτό είναι. Αυτό το λέω. Είναι εξακουστό. Είναι ο νομός. Ο είναι πολύ εξακουστό. Μπράβο, ο Δαδιάς στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Πάρνονας. Λοιπόν, απλώς το λέω ότι είμαστε ο νομός με τη μεγαλύτερη δασική κάλυψη με αυτή την έννοια. Βεβαίως, ευτυχώς, τα δάση τα δικά μας δεν κινδυνεύουν γιατί δεν έχουν χαλέπιο, πεύκη κτλ. Έχουν ερυθρελάτη, έχουν μεγάλο βαθμό υγρασίας, έχουν βελανιδιές κτλ. Αλλά τέλος πάντων. Όμως ζω γιατί στη Δράμα, ας πούμε, έχουμε περιαστικά άλση. Και υπάρχει το εξής δόγμα. Οι φωτιές του καλοκαιριού σβήνουν το χειμώνα. Που σημαίνει τι δηλαδή. Το χειμώνα καταγράφεις τα προβλήματα, παίρνεις τους εθελοντές. Εξοπλίζεις με ειδικά, προετοιμάζεσαι, κάνεις διανοίξεις των δρόμων, κάνεις συντηρήσεις του δασικού οδικού δικτύου για να έχεις πρόσβαση, κάνεις αντιπυρικές ζώνες. Τώρα σήμερα βλέπω για παράδειγμα την διακήρυξη του κ. Πατούλη για την προμήθεια των
μηχανημάτων διάνοιξης δρόμων, αντιπυρικών ζωνών. Δηλαδή 15 Ιουλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σαφώς και επειδή ότι ξέρουμε καθυστέρησε ναι, να, ότι δεν λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε. Για να μην πάω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, γιατί και στη Δράμα, ας πούμε, που είχα πρόσφατα πάει στην πυροσβεστική υπηρεσία με αφορμή μια τέτοια συζήτηση για τα κενά της πυροσβεστικής. Ναι. Ή το γεγονός, θα σας πω, ή το γεγονός ότι ξέρετε, δεν αρκεί να έχεις μόνον μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά πρέπει να είναι και λειτουργικά και καλοσυντηρημένα. Υπάρχει δηλαδή πολύ σοβαρό πρόβλημα και για την δυνατότητα που έχουμε να ενεργοποιήσουμε όλο το δυναμικό των μηχανημάτων και του προσωπικού. Με αυτή την έννοια λοιπόν βλέπουμε ότι μπορούμε να συμπεράνουμε, δεν βλέπουμε τίποτα, θα το κουβεντιάσουμε αυτά, ας τελειώσει η περιπέτεια της κατάσβεσης, ας αποκατασταθεί η κανονικότητα και να δούμε μετά τι ακριβώς συνέβη. Πιστεύετε ότι οι δηλώσεις όπως αυτές που άκουσα τον κύριο Σκουρλέτη το πρωί, ότι οι Ρουμάνοι δασοπυροσβέστες είναι πιο αποτελεσματικοί από τους δικούς μας, βοηθάνε την ώρα της μάχης, που δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πέσει μέσα στις φωτιές? Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι αν έχουν καταλάβει κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί χάσετε με αυτές τις δηλώσεις. Κοιτάξτε τώρα, κάθε φορά αν κάνουμε μία αναγωγή στο γιατί χάσαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μία συμφωνία. Μα συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Δηλαδή. Δεν συμφωνώ. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι ο ειδικός για να ξέρω αν είναι καλύτεροι οι Ρουμάνοι ή οι τάδε ή οι τάδε. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Μπαίνει έτσι, δεν ξέρω αν είναι τεχνογνωσία αυτό. Νομίζω ότι απαντήσατε. Να πω πριν πάμε στον κύριο Γλαβίνα. Γιατί ήταν πολύ σκληρή δήλωση του κ. Ανδρουλάκη σήμερα. Πώς το είπε, κροκοδίλια δάκρυα. Κροκοδίλια δάκρυα, κατηγορήθηκε. Υπάρχει και ο κ. Δένδιας πριν από λίγη ώρα, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και την εικόνα από τα Καναντέρ. Αυτά είναι παλιά αεροπλάνα όλα. Στην πρώτη γραμμή τη μάχη για τη διάσωση του φυσικού μα πλούτου και των περιουσιών των πολιτών, των προσωπικών, των πυροσβεστικών αέριων μέσων των ενόπλων δυνάμεων. Και έκανε αυτή την ανάρτηση με τα Καναντέρ τα οποία επιχειρούν εδώ και τέσσερις μέρες. Ναι, επιχειρούν από τη Δευτέρα. Παλιά αεροσκάφη, αυτά είναι το 74, 75. Ξέρετε γιατί τα λένε Καναντέρ, έτσι. Ναι. Γιατί από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που είχαν γίνει στον πλανήτη ήταν στον Καναδά. Μα αυτά κατασκευάζονται και στον Καναδά. Και ο Καναδάς εξακολουθεί και έχει προβλήματα. Λοιπόν, και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί, χθες για παράδειγμα, δεν θυμάμαι σε ποια από τις τρεις πυρκαγιές που ήταν πέριξ της Αθήνας, στη Βιωτία, βουτάγανε μέχρι τις 9 η ώρα, ενώ δεν θα έπρεπε κανονικά, επειδή δεν είχε αέρα εκείνη τη στιγμή. Για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την άδεια. Ενώ ότι δεν είχε άλλα. Είναι δύο πράγματα για να μπορέσουν να ξεστήσουν. Ναι. Αυτό που κάνει είναι κατρομακτικό. Και οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές. Κάτι για τους Ρουμάνους ήθελα απλά. Ήθελα να πω κάτι για το οποίο, για να είναι πλήρης η απάντησή μου. Ας πούμε αυτό για την κλιματική κρίση που λέμε. Εντάξει, είναι μια πολύ ουσιαστική παράμετρος. Αλλά δέστε, ας πούμε, πριν τρεις μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε την απόφαση για την προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη μείωση της επιβάρησής του και μάλιστα και τα ψήφισε πήγαινε με ακροδεξιά κόμματα και φασιστικά και τα λοιπά. Δηλαδή, ήταν η γραμμή του Λαϊκού Κόμματος. Το επικαλούμαστε εντός... Το 20% έλεγε αυτή η τροπολογία του Κοινοβουλίου. Στην Ελλάδα ο νόμος είναι πιο αυστηρός, δεν τηρείται. Λέγε 40% και απαγόρευση να χτίζουν μέσα στα δασικά που καίγονται και γεμίζουν όπως θέλετε. Δεν είναι άλοθη ότι δεν τηρεί τον νόμο. Καταρχάς, μιλάτε με έναν δικηγόρο και κλείστε, παρακαλώ, για να μην μιλήσω. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Μαρκόπουλε, το λέω σε εσάς γιατί είστε εσείς από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι είναι και μια αποδοχή της ευθύνης ότι κανείς σας δεν εμφανίστηκε στις σκιαόμενες περιοχές. Και αυτό νομίζω ότι. Κοιτάξτε, θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε μετά παρά. Έχει να απαντήσει πολλά. Κύριε Γραβίνα, έχει να απαντήσει πολλά. Κροκοδίλια δάκρυα. Μου κάνει εντύπωση ο κ. Ανδρουλάκης. Κροκοδίλια δάκρυα. Τι ακριβώς. Τα κροκοδίλια δάκρυα έχουν. Καταρχήν, είμαστε αυτή την ώρα τη μάχη και νομίζω και η επίσκεψη του Προέδρου μας. Αλλά και όλοι μας ευχόμαστε να. Δεν κάνουμε μικροπολιτική πάνω στα αποκαίδια. Ευχόμαστε άμεσα να σταματήσει η συμφορά, πραγματικά, και είμαστε ακόμα στον πλευρό της πυροσβεστικής, του κράτους. Το οφείλουμε να το λέμε για να είμαστε ξεκάθαροι όλοι, ότι δεν πρόκειται να πω μικροπολιτική πάνω τώρα σε δυστυχίες και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Άρα είμαστε όλοι στη μάχη τώρα και ευχόμαστε αύριο το πρωί, αν γίνεται, να σταματήσουν να υπάρχουν πυρκαγιές. Αυτό όμως που πρέπει να κοιτάξουμε και πρέπει να κάνουμε την κριτική, και εδώ ούτε η παραδοχή ότι υπάρχει κλιματική κρίση, προφανώς υπάρχει δεδομένο, αλλά ούτε και το 41% μπορεί να αποτελήσει χωροχάρτη. Η κυβέρνηση θα κρίνεται και θα κρίνεται πολύ αυστηρά.
για τα πεπραγμένα της, για την αποτελεσματικότητά της, για την πρόληψή της. Νομίζω με αυτές τις τρεις λέξεις είναι και μια συνέχεια, δεν είναι μια νέα κυβέρνηση. Ήταν έτοιμη, είχε πονήσει ασχέδιά της και ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε. Τους καύσανε, τους ξέραμε ότι θα έρθουν. Την αυξημένη πιθανότητα πικραγιών ξέραμε ότι θα συμβεί. Και καλώς ή κακώς τα κροκοδίλια δάκρυα έχουν να κάνουν με το βαθμό που παίρνει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση αυτή τη κρίση εδώ και τρεις μήνες. Ότι δεν πήγε καλά. Ο βαθμός αντιμετώπισης είναι χαμηλός. Είχαμε ταυτόχρονα σε τρία σημεία υπέρυξη της Αθήνας και. Δεν μπορεί να αποτελεί ανθρώπινο θύμα, ούτε τραυματισμό δεν είχαμε. Τι παραπάνω έπρεπε να κάνει. Οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορεί να είναι κανονικότητα, το είπε και ο κύριος Λέκας, πυρκαγιές στα 20 και 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα να αποτελούν ένα ντεζαβού κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Τόσα εκατομμύρια, χιλιάδες, συγγνώμη, στρέμματα να κυγούνται. Ενδεχομένως του χρόνου να είμαστε, μπορεί και εδώ πάλι να είμαστε καλοκαίρι τέτοια εποχή και να συζητάμε ακριβώς το ίδιο και να μην έχουμε τις μεθόδους, την αποτελεσματικότητα. Εγώ εστιάζω στη λέξη αποτελεσματικότητα. Έχουμε ζητήματα. Και ο συντονισμός είχε ζητήματα, όπως φαίνεται, και η μια σύγχυση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο κεντρικό κράτος επίσης έχει ζητήματα. Τα πτυτικά μέσα και τα μέσα που είχαν οι πυροσβέστες, ακούω, διαβάζω ότι τα περισσότερα. Αλλά σε σχέση με τα κοινά της πυροσβεστικής ακούσαμε. Είναι περισσότερα, απλώς τους λείπει κόσμος. Και δεν το λέω το απλώς. Τους λείπει κόσμος. Δεν είναι απλώς. Παραδοχή αυτό. Το είπα, αλλά υπάρχουν τα κενά στους πυροσβέστες. Αλλά τα μέσα είναι περισσότερα. Έχουμε ένα επίσης κενό σε σχέση με τους εθελοντές που πρέπει να οργανώσουμε το πλαίσιο. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, που θέλουν να είναι παρόντες, αλλά δεν έχουν τον τρόπο. Δεν έχουν επίσης όχι τις αρμοδιότητες, τα μέσα, τη βοήθεια, τη στήριξη της κεντρικής πολιτείας. Τη συνεννόηση, είπα για τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και τον κεντρικό συντονισμό. Επίσης, η λογική και εγώ είμαστε πάρτε αποζημιώσεις, το είπε και ο κ. Φάμελος, μου έκανε εντύπωση. Δεν σημαίνει ότι τελειώνουν όλα εκεί. Δηλαδή, μια αποζημίωση που προφανώς είναι αναγκαία και πρέπει σημαντικό. Να γίνει πάρα πολύ σημαντική. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν πρέπει να τελειώνουμε εκεί. Οκ, αποζημιώσαμε. Έχουμε πρέπει ζητήματα σχετικά με την κλιματική κρίση. Με το μεγάλο ζήτημα. Να είναι προφανώς. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Δεν μπορούμε να μένουμε εκεί. Έχουμε ζητήματα με την κλιματική κρίση, με το φυσικό περιβάλλον. Με ζητήματα που μας απασχολούν. Είναι μια πράγμα. Ο δεύτερος άξονας που έβαλε ο κράτος ο Φάμελος. Εγώ είδα τη δηλώση, είδα το σούπερ από κάτω γι' αυτό το λέω. Το πρώτο όμως είναι Δεν το συζητούμε. Αποζημίωση, φυσικό περιβάλλον και το τρίτο δημόσιο πρέπει να κλείνω εδώ για να δώσω και λόγο στον κύριο Μαρκόπουλο. Κλείνω εδώ και λέγοντας πρέπει να προετοιμάσουμε την έννοια της ανθεκτικότητας. Η κρίση στα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι μια πραγματικότητα χειμώνα καλοκαίρι. Θα ζήσουμε με αυτό τα επόμενα χρόνια και πρέπει να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι. Δυστυχώς δεν έγινε κουβέντα ούτε προεκλογικά, το ξέρουμε όλοι εδώ μέσα. Ούτε όμως και στις διακηρύξεις της κυβέρνησης εντός της Βουλής δεν είδαμε να δίνει τη σημασία που πρέπει σε ένα τόσο θεμελιώδη ζήτημα που θα απασχολήσει την καθημερινότητά μας τα επόμενα χρόνια σε κύριο βαθμό. Ούτε εσείς το κάνετε βέβαια προεκλογικά. Εγώ επειδή τα προγράμματα όλων των κομμάτων αναγκαστικά λόγω. Νομίζω πάντως ο μηχανισμός. Δεν είχατε πάσει. Επειδή είπατε προστασίας... νούμερα, θα σας διαβάσω τα νούμερα που υπάρχουν από την κυβέρνηση. Βέβαια, από την Ευρώπη απέδωσε. Για το κομμάτι που αφορά τους πυροσβέστες, έχει 16.000 πυροσβέστες, 11.000 μόνιμους, 2.300 πυροσβέστες πενταετούς και 2.430 εποχικούς. Και έχει επιπλέον, αυτό που είπατε για τους εθελοντές, τα προβλήματα, για τους εθελοντές, έχει 4.000 εθελοντές, 4.185, όταν το 2021 ήταν η μισή. Ναι, γιατί έγινε πράγματι μια καταγραφή στις προηγούμενες. Ότι έγιναν προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν φτάνουν σίγουρα. Προφανώς δεν φτάνουν. Και υπάρχουν τα κενά που ανέφερε το ακούω και για το ΕΚΑΠ. Δεν μπορούμε να έχουμε πάνω από κάθε πολίτη. Δεν είναι να έχουμε ούτε ένα αεροπλάνο. Να σβήνουμε τις φωτιές και να εξυπηρετούμε τους τραυματίες. Ένα στενοφόρο πάνω από τον καθένα. Και το αποτέλεσμα είναι να μην φτάνουν. Αυτό είναι λαϊκισμό. Όχι, λαϊκισμό να απαιτούμε κάτι τέτοιο. Όχι, λαϊκισμό είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει κανένα κράτος που παίρνει μια φωτιά και σε ένα λεπτό έχει σβήσει. Κανένα. Δεν το συζητούμε αυτό. Δεν είναι ο στόχος. Δεν λέμε αυτό. Αλλά θα έλεγα να τα δούμε αυτά μετά που θα σβήσει η φωτιά. Πολύ σωστά. Να δούμε δηλαδή τις επιχειρηματικές ανεπάρκειες κτλ. Εγώ δεν είμαι την ακούω αυτή την κουβέντα. Δεν την ακούω στον αυτό. Κάνουμε μια γενική κουβέντα. Έτσι και ας μείνουμε στο γενικό. Αυτή τη στιγμή είναι ώρα μάχης. Εγώ δεν διεκδικώ δάφνες επαείοντος. Υπάρχουν παράπονα. Γύρω από ακούμε τα αυτοδιοικητικού. Έχουν και εκλογές στα αυτοδιοικητικά. Πείτε στον κύριο Μαρκόπουλο ότι δώσατε 25 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, θα σας πω. Εγώ δεν διεκδικώ δάφνες επαείοντος. Δεν είμαι ο παντογνώστης γύρω από θέματα. Ούτε εμείς είμαστε επιτελείς της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μία μάχη. Έχουμε έναν υπουργό και δύο υφυπουργούς. Ίσως θα ήταν καλύτερα να απευθυνθούμε γιατί υπάρχουν και τα τεχνικά ζητήματα σε αυτούς, στον κύριο Κικίλια, στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Τουρνά. Δημιουργία του υπουργείου είναι σωστή. Συμφωνούμε, χωρίς να γνωρίζω σε βάθος,
Έτσι, λέω, έχουμε έναν υπουργό και δύο υφυπουργούς. Επικουρικά μιλώντας, εγώ θα πω ότι το κράτος σε τέτοιου είδους περιπτώσεις δίνει πάντοτε εξετάσεις. Το σημαντικότερο σε αυτές τις εξετάσεις είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή. Από εκεί, ξεκινάμε. Κατά τη γνώμη μου, ξεκινάμε. Βλέπω και σας λέω, δεν θα μπω σε θέματα ουσίας γιατί δεν είμαι γνώστης της υπόθεσης και μιλάμε τώρα για μια διαδικασία που κλείνει ένα 24ωρο, λίγες ώρες παραπάνω. Εδώ λοιπόν, ας ακούσουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, ας βγουν ο υπουργός και οι δύο υφυπουργοί να μιλήσουν και την πολιτική σε βάθος συζήτηση να την κάνουμε μετά και να σας πω και κάτι. Να κρίνουμε κιόλας. Όμως, με βάση κάποια δεδομένα, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι αυτή τη βάση την περνάει το επιτελείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεύτερον, παρακολουθώ μια συζήτηση. Εγώ αντιλαμβάνομαι, δεν θα μειώσω την απώλεια της περιουσίας. Είναι πολύ σημαντικό. Και το φυσικό περιβάλλον, κύριε Μαρκοπούλου. Και το φυσικό περιβάλλον μαζί σας δεν θα τα μειώσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απλά την ανθρώπινη ζωή νομίζω ότι πρέπει να την ζυγίσουμε. Τη ζυγίζουμε. Το δεύτερο, βλέπω μια δημόσια συζήτηση που τείνει να υποτιμήσει το 112. Το 112 είναι ένα επίτευγμα, μια επιτυχία, αφήστε τις κυβερνήσεις και τα κόμματα. Χρήσιμο εργαλείο. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Okay. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ενημερωθεί αυτές τις ημέρες από το 112 και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε μέχρι τη στιγμή που μιλάμε ανθρώπινη απώλεια. Το άλλο, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε ένα κράτος με συγκεκριμένες δυνατότητες. Αυτό δεν τη γνώριζα τη δήλωση για τους Ρουμάνους πυροσβέστες. Εγώ όμως θα το αντιστρέψω. Θεωρώ ότι η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού, θα έρθουν και Πολωνοί, είναι νομίζω σε εξέλιξη, ίσως έχουν έρθει και όλα. Σας λέω, δεν είμαι επαϊόν. Θα έρθουν και Πολωνοί. Η συζήτηση, οποία ήταν ο κ. Ανδρουλάκης. Και Σλοβαίνοι. Θέλω λοιπόν να πω ότι η ενεργοποίηση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε πάντοτε. Το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι εθελοντές είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε πάντοτε. Η αύξηση των εναέριων από το μέσο είναι κάτι. Από τη Γαλλία και την Ιταλία. Τέσσερα αεροπλάνα. Άρα αυτά είναι. Αλλά και πάλι. Και δικά μας πάνε και πάλι με σε σεισμούς. Γιατί το λέτε αυτό, εμένα, κύριε Μαρκόπουλε. Μακριά από εμένα το τελικό ταμείο, ας τελειώσει αυτή η κρίση. Η διεθνής αλληλεγγύη. Γι' αυτό είπα ότι καλύτερο είναι να μιλάνε αυτοί που ξέρουν σε βάθος και κατόπιν την πολιτική ανάγκη θα τη κάνει μόλις ολοκληρωθεί. Η διεθνής αλληλεγγύη είναι παρούσα και εμεί στέλνουμε σε σεισμούς και εμεί στέλνουμε σε καταστροφές και πέρα. Και έτσι πρέπει να είναι γιατί και όλα τα κράτη έχουν. Μην το θεωρείτε ότι είναι καινοφανές. Εγώ κοίταξα τρία πρωτοσέλιδα τυχαία και χθες και προχθές. Σας κατηγορούν ότι εσείς το μόνο που κάνετε επί της ουσίας είναι να εκκαινώνετε τα πάντα. Αυτό στα είναι ένα χιόνια πρόβλημα. Εκενώσατε τις περιοχές. Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα. Στις φωτιές εφαρμόζετε κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει άλλη πολιτική που είναι αυτή που βλέπουμε που σας κατηγορούν. Προφανώς. Εμείς μιλήσαμε για ενίσχυση των μέσων παρά τα δεδομένα προβλήματα. Μιλήσαμε για ενεργοποίηση, μίλησα για ενεργοποίηση ευρωπαϊκού μηχανισμού. Να πάμε και αν θέλετε και πιο κάτω. Υπήρξε χρηματοδότηση ό,τι αφορά τους Δήμους, η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, 25 εκατομμύρια. Αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, μιλάμε αυτή τη στιγμή και εξελίσσεται μια μάχη. Εγώ θέλω να το σεβαστώ. Σέβομαι τους τηλεθεατές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν υποστεί ζημιές. Αντιλαμβάνομαι και την οργή τους. Και την αγωνία τους. Ας αφήσουμε όμως τους ειδικούς και αν θέλετε κιόλας και την πολιτική ηγεσία να μας τα εξηγήσουν, να μας τα αναλύσουν σε βάθος, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία επιχειρησιακά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Πάντως, θέλω και να θα το κάνουμε το πολιτικό ταμείο στις επόμενες ημέρες που το θέμα θα έχει καταλαγιάσει. Να καταθέσω στη συζήτηση το ότι υπάρχει χρηματοδότηση στους Δήμους και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Το πού πήγαν τα χρήματα, αν τα χρήματα πήγαν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, στις προετοιμασίες ή διοχετεύθηκαν. Σας είπα αυτό, να το δούμε. Όχι, σας λέω ότι δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της λογοδοσίας του πήγαν, τι κάναμε με τα χρήματα αυτά. Και αυτό είναι ένα νομίζω ξέρετε, τώρα επειδή μιλάμε και στου ΣΟΤΑ, υπάρχει ένα άλλο καπέλο. Το ποιο στάση εσύ ως κεντρική διοίκηση εντάξει, και κράτος να με ελέγξεις. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτό το πράγμα. Δεν είμαι έτοιμος αντικά. Όμως θα μείνω σε αυτό αλλά το οποίο νομίζω λέτε. Ότι πρέπει να γίνει θα μείνω και, οποίο, και μια, σε αυτό και μια το διαδικασία λογοδοσίας και, από αυτού. Και η λογοδοσία λοιπόν, νομίζω και τον ΟΤΑ επειδή χρήσιμη. Προλαβαίνουμε να κάνουμε μια γύρω ακόμα για το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη Βουλή και αυτό έρχεται πολύ γρήγορα από ό,τι καταλαβαίνω. Και μάλιστα πάλι τόσο γρήγορα που εγώ δεν καταλαβαίνω ότι έρχεται τόσο γρήγορα για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εκλογές δεν έχουμε κοντά. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ να σας πω ακριβώς γι' αυτό. Σε ένα χρόνο έχουμε εκλογές πάντως. Κύριε Ξενάκη, υπήρχε πλαίσιο συμμετοχή στον εκλογές Ελληνικής για τις ευρωεκλογές ήδη. Αλίμονο σε αυτούς που νομοθετούν ευκαιριακά και με βάση τη συγκυρία. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε.
Έχουμε τέσσερα χρόνια. Δεν το είχατε πει προεκλογικά ότι το πρώτο που θα φέρω ήταν πρώτο που θα φέρω. Είμαστε τίμοι για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Ήμασταν τίμοι. Ήμασταν αυτοί που το φέραμε στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνοι. Και λέμε τώρα προσοχή, τι λέμε. Σε ουδέτερο χρόνο. Υπάρχει δεν κάποια σκοπιμότητα. Όχι, δεν είπαμε να το κάνετε δύο μήνες πριν τις εκλογές, γιατί το κάνετε τέσσερα χρόνια πριν. Για ποιο λόγο το φέρνουμε τώρα. Τη δυνατότητα να ψηφίσουν όλοι όσοι είναι στους εκλογικούς καταλόγους εκεί που βρίσκονται, στον τόπο που μένουν. Ακριβώς. Ξέρετε γιατί το φέρνουμε. Γιατί επήλθε ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα το ζυγίσαμε, το μετρήσαμε. Όλοι ήμασταν μαζί στα τηλεοπτικά πάνελ και λέγαμε ότι να που τελικά πόσο λίγοι θα είναι οι συνέλληνες από το εξωτερικό που θα ψηφίσουν. Άρα οφείλουμε ως πολιτικό δυναμικό αυτό το πρόβλημα να το λύσουμε και να μην το πετάξουμε σαν μπάλα στην εξέδρα στους τελευταίους 3-4 μήνες του 2027 πριν τις εθνικές εκλογές. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μας, η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού είναι μια ψήφος που δεν πρέπει να τη φοβηθεί κανένας μας, γιατί μεγαλώνει την Ελλάδα, δεν τη μικραίνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Θυμόσαστε τη δεκαετία του 60, του 70. Είναι επιστολική ψήφο, έχει αλλάξει ο κόσμος. Επιστολική ψήφο, ηλεκτρονική ψήφο. Όσοι είναι στους εξωτερικούς καταλόγους, να του ταλαιπωρείτε να είστε σε μια πρεσβεία. Τίμιες εξηγήσεις. Επιστολική ψήφο, πιο καθαρό. Και μια χώρα, προσέξτε κύριε Ελευθερόγλου, και μια χώρα η οποία λόγω του brain drain μίκρινε εσωτερικά και έδωσε, αν θέλετε, ίσως, μην πω το καλύτερο δυναμικό, αλλά ένα μέρος από τους καλύτερους Έλληνες τους έχει δώσει ως αιμοδοσία σε άλλες χώρες. Και λέμε λοιπόν εμείς, λόγω αυτών των ειδικών πρόσφατων σχετικά συνθήκων, αυτή είναι μια συνθήκη από το 12 και μετά, από την κρίση του 12 και μετά, αλλά και ταυτόχρονα λέμε για τα εθνικά μας ζητήματα. Και τι λέμε, Έλληνες, συνέλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών, βάλτε πλάτη. Και την ίδια στιγμή τους λέμε, όμως εμείς, για κάθε διάθεση, για κάθε Έλληνα που θέλει να ψηφίσει, θα του βάζουμε και ένα εμπόδιο. Θέλουμε λοιπόν τους Έλληνες, δέστε πόσο έχει εργαλειοποιήσει η Τουρκία τους Τούρκους που ζουν στη Γερμανία. Οι Τούρκοι ψηφίζουν αυτοί. Πολιτική, και, τους, και κάνει πολιτική στη Γερμανία. Μετά εμείς γκρινιάζουμε στην Ελλάδα και λέμε το τουρκικό λόμπι στη Γερμανία και οι πάγιες φιλοτουρκικές απόψεις των γερμανικών κυβερνήσεων και ελίτ. Αφού δεν έχουμε ενεργοποιήσει εμείς τους Έλληνες της Γερμανίας. Γιατί διαφορετικά με την επιστολική ψήφο που προτείνει το Πασόκ. Εγώ δεν το έχω καταλάβει και αν μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Εμείς λέμε. Γιατί δεν έχουμε και προξενία παντού. Θέλω να πω ότι στην Αμερική πρέπει να αλλάξουν πολιτεία. Στην Λατινική Αμερική, για παράδειγμα. Εμείς λέμε κάτι απλό. Όσοι Έλληνες είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να τύχουν διευκολύνσεων. Γιατί να ψηφίσουν και με επιστολή, όπως πρέπει να ξέρω. Όπως κάνουν οι Αμερικάνοι. Με επιστολική ψήφο. Το βλέπουμε. Όπως κάνουν αρκετές χώρες. Και το ζηλεύουν. Υπάρχει. Να σας πω κάτι. Αλλά πα περιπτώσει. Ας πάμε το πρώτο βήμα. Εδώ είχαμε αντιδράσεις για το αυτονόητο. Μιλάμε για Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και τους εμποδίζουμε εμείς ως πολιτικός σύστημα να ψηφίσουν. Γιατί εσείς δεν σας βλέπω να συνεννείτε. Κοιτάξτε, νομίζω καταρχάς ο χρόνος. Βλέπω και ένα επιχείρημα, συγγνώμη, δεν μας το πείτε τώρα εσείς, ότι το κάνουν αυτό διότι οι ομογενείς ψηφίζουν έτσι συνήθως, έτσι πιο, με πιο, να το πω έτσι, πιο δεξιά. Εγώ πιο συντηρητικά. Έχω ακούσει χοντρότερο επιχείρημα. Ότι πώς μπορεί να αποφασίσουν ποιος θα είναι κυβέρνηση στην Ελλάδα αυτοί που ζουν στο εξωτερικό. Αυτό. Ακούστε. Κοιτάξτε λίγο. Δεν είναι πολύ προοδευτικό όπως το ακούω. Είναι στους καταλόγους εκλογικούς, έτσι. Ναι. Πού είναι. Πού είναι, ναι. Προσέξτε. Καταρχάς, το ότι θέλει ο νομοθέτης 200 ψήφους για να ισχύσει ο νόμος, σημαίνει ότι προϋποθέτει μια συνένεση. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, με το καλημέρα σας φέρνει ένα νόμο χωρίς να έχει προηγηθεί μια συζήτηση. Και αυτό είναι ενδεικτικό ότι. 4 χρόνια συζητάμε. Το 2019. Αυτό θέμα το ψηφίσαμε. Η πρώτη ψηφοφορία είναι το 2019. Πολύ ωραία. Τέσσερα χρόνια δεν αρκούν μια συζήτηση. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ψηφίσαμε ένα νόμο. Ο οποίος νόμος είχε δύο βασικές προϋποθέσεις. Τα τελευταία 35 χρόνια να είναι το λιγότερο 2 χρόνια στην Ελλάδα, σε όλο το διάστημα αυτό, και τα τελευταία 2 χρόνια να υποβάλει φορολογική δήλωση. Που σημαίνει να έχει αφημί. Αυτό ήταν όλες και όλες. Αυτός ο άνθρωπος, αν είχε λεφτά και έπαιρνε αεροπλάνο, θα ήθελε να ψηφίσει χωρίς καμία προϋπόθεση. Πολύ ωραία. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε. Γιατί ακριβώς αυτή η συζήτηση έχει σχέση με το ουσιαστικό θέμα της ψήφου. Δηλαδή, ένας πολίτης που είναι εγγεγραμμένος, καταρχάς στην Ελλάδα, που ισχύει το δίκαιο του αίματος,
πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι οποιοδήποτε έλκει καταγωγή από Έλληνα, ανά πάσα ώρα και στιγμή δικαιούται να ζητήσει και να λάβει την ελληνική ηθαγένεια και αυτομάτως και αυτοδικαίως εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους. Σημαίνει δηλαδή ότι αν ένας παππούς κάποιου υπήρξε Έλληνας, ο εγγονός κάλλιστα μπορεί να έρθει να εγγραφεί στους ηθαγένεια και εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσει. Να λάβει την ελληνική ηθαγένεια. Μπράβο, ακριβώς. Να λάβει και να ψηφίσει. Είστε ενάντια σε αυτό? Προφανώς. Ένας άνθρωπος που δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, δεν έχει το καμία πιστεύετε, σχέση. Και εξάνθρωπο. Βεβαίως, επειδή είχε ένα παππού. Πραγματικά. Με συγχωρείτε. Ναι, επειδή είχε ένα παππού. Ναι, επειδή είναι Έλληνα. Και θέλουμε να τον κάνουμε πιο Έλληνα από ό,τι είναι. Ακούστε λίγο, δεν είναι έτσι. Ο βουλευτής που εκλέγεται στην Ευρωβουλή. Στην Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι ο Γερουσιαστής, βουλευτής. Και έχουμε τέτοιους, οι οποίοι δεν έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Οι οποίοι όμως τώρα δίνουν μάχη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Εκεί ένας αντίστοιχος Έλληνας που είναι επίσης εκεί. Και είναι στου καταλόγου, δεν τον βάζουμε εμεί για να ψηφίσει. Μα δεν... Επί τούτου, γιατί να μπορεί να ψηφίσει? Ακούστε λίγο. Αφού μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει. Ακούστε να σα πω. Είναι μια στοιχειώδη σωματική. Οι μισοί δεν ψηφίζουν στην Ελλάδα. Ακούστε είναι λίγο. Εδώ οι μισοί και δεν ψηφίζουν. Και μετά βγαίνουν και εδώ και στα τηλέφωνα και μα καταγγείλουν και δεν έχουν ψηφίσει. Είναι στοιχειώδη. Αλλά εκείνοι μπορούν, αλλά δεν μπορούν να έρθουν έξω. Ακούστε λίγο. Ακούστε. Είναι μια στοιχειώδη σχέση που έχει ο πολίτη με τον γενέθλιο τόπο του. Δηλαδή. Πρέπει να έχεις μία σχέση τέτοια. Αλλιώς. Ποιος την κρίνει αυτή, ποια θα είναι η σχέση αυτή? Εμείς. Αν είναι ένα χρόνο ή δύο. Αν έχει τρία. Εμείς η κοινωνία. Μπορούμε να το κάνουμε τρία, κύριε Ξενάκη. Αλλά λέω τώρα. Ακούστε λίγο. Το μέτρο της ελληνικής. Θα εμποδίσει τον εγγονό. Να σου πω κάτι. Θα εμποδίσει τον εγγονό Νοσέλινα. Το κόμμα το οποίο υποστηρίζει να ψηφίζει όσο που έρχεται από τις Φιλιππίνες και αποκτά ελληνική. Θα γίνει με διαδικασία. Μπορεί να ψηφίσει. Που δεν έχει κανένα παππού Έλληνα, κανένα πατέρα. Γιατί ζει στην Ελλάδα. Δεσμού αίματος με Ελλάδα κανένα. Προσέξτε λίγο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που θα έρθει από τις Φιλιππίνες στην Ελλάδα, θα, για, να πάρει την για να πάρει την ηθαγένεια, θα πρέπει να υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν παίρνει ο καθένας. Εντάξει, το ελληνικό κράτος παρέχει την ηθαγένεια κάτω από προϋποθέσεις. Εδώ όμως. Δεν λέει να μην παίρνει. Εγώ δεν παίρνει κοινό. Εδώ μου κάνει εντύπωση ότι. Δηλαδή, πραγματικά ο παππού μου που αν ζούσε στην Αμερική και ζούσε εγώ στην Αμερική, για να με κάνει να αποκτήσω δεσμού, η ψήφο είναι μια διαδικασία που σε κάνει να διαφέρει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν, προσέξτε λίγο. Πρέπει λοιπόν να έχει. Όλε, ναι. Να πω, όλες οι χώρες που έχουν με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό, ομογένεια ας το πω, έχουν προσδιοριστικά στοιχεία το ποιος δικαιούται να ψηφίζει. Αλλιώς μπορεί να έχεις ένα εκλογικό σώμα εκτός χώρας ίσο ή μεγαλύτερο από το εντός. Να επαναλάβω για πέμπτη φορά. Αυτές τις εκλογικούς καταλόγους δεν αλλάζει. Είναι μέσα στους εκλογικούς καταλόγους όλοι αυτοί. Βεβαίως. Δεν είναι έξω. Βεβαίως. Δεν φέρουμε έκατο μεταγραφές να ψηφίσουν. Μα δεν είναι. Μπορούν να γράψουν. Μπορούν να εγγραφούν. Εντάξει, και πλην της απλής εγγραφής να έχουν και μία ή δύο ή όποιες επιπλέον προϋποθέσεις συμφωνήσουμε για να ασκούν τα δικαιώματα. Εγώ δεν θα υιοθετήσω τους φόβους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος να εγγραφούν τόσες χιλιάδες Έλληνες που στην τελική. Να σας πω. Πάρε άρον άρον να ψηφίσουν. Όχι, δεν θα χιλιάδες να εγγραφούν. Το προσπαθήσαμε σε αυτές τις εκλογές μέσω αυτού του περιορισμού και γράφτηκαν 20. Καλό είναι να εγγραφούν και περισσότερο εμείς και το 19, ξέρετε, στην προηγούμενη μάλλον. Το είχαμε στηρίξει. Είχαμε θέσει τα ζητήματα των περιορισμών, οι οποίοι δεν ήταν, να το πω έτσι, στη σωστή κατεύθυνση. Και είχαμε μιλήσει και για την επιστολική ψήφο και είχαμε και βάλει κάποια άλλα ζητήματα. Σήμερα μας προξενεί και εμάς εντύπωση γιατί γίνεται σε τόσο πρώτερο χρόνο. Θα μπορούσαμε να πάμε σε μια διαβούλευση. Ξέρετε, οι οργανώσεις των εκτός επικρατείας Ελλήνων έχουν θέσει ζητήματα ουσιαστικότερης εκπροσώπησης, όπως π.χ. το να ψηφίζουν τους βουλευτές που θέλουν στις περιφέρειες. Αν η ψήφο τους επικρατείας μετράει το ίδιο με ψήφο ενός σε μια εκλογική περιφέρεια, έχουν τεθεί τέτοια ζητήματα που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε με πιο όριμο τρόπο. Μου κάνει και εμένα εντύπωση γιατί το κάνω. Θα το ψηφίσουμε προφανώς, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάναμε και την προηγούμενη φορά και θα το κάνουμε και τώρα. Γιατί είναι όπως το λέμε, έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και πρέπει να τους διευκολύνουμε να έχουν όλοι, εγώ θα το πω, ισότιμη πρόσβαση στο δικαίωμα της ψήφου. Και μακάρι να κινητοποιήσουμε και περισσότερους πολίτες το προηγούμενο σύστημα. Δείτε ένα παράδειγμα. Έλληνας πολίτης, ο οποίος μπορεί να ζούσε στο εξωτερικό, να μην είχε έρθει στην Ελλάδα, να ερχόταν να κάνει τη στρατιωτική του θητεία 6 μήνες, 3 μήνες, 8 μήνες, όσο το αναλογούσε, και να μην είχε δικαίωμα να ψηφίσει. Δηλαδή, άνθρωπος, ο οποίος θα υπηρετούσε την πατρίδα, δεν μπορούσε να ψηφίσει. Αυτό λοιπόν ήταν ένα λάθος.
Το είχαμε θέσει και τότε, το θέτουμε και τώρα, ότι δεν είναι λογικό να υπηρετεί την πατρίδα το μέγιστο. Τι άλλο περισσότερο μπορεί να κάνει από το να αφιερώσει κάποιου μήνε τη ζωή σου στην προστασία και. Παλιά και χρόνια. Ναι, ναι, και το, άρα, ο κύριο, το πώ θα πάρουν την κύριε Ξανθόπουλο, το πώ θα πάρει κάποιο με πιο νομικό τρόπο την ηθαγένεια, τα δικαιώματα του παραμένουν ίδια και υποχρεώσει του έναντι του ελληνικού κράτου. Αν την πήρε εξαίματο, αν την πήρε μετά από τη διαδικασία τη πολιτογράφη, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είμαστε όλοι ίσοι και έχουν δικαίωμα και να ψηφίσουν. Άρα λοιπόν να προχωρήσουμε. Είναι λάθος που γίνεται σε αυτόν τον χρόνο, αλλά παρόλα αυτά. Θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, μια συνέντευξη να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας. Να είστε καλά, γιατί κουραστήκαμε σήμερα. Ευχαριστούμε. Θα πάμε στους θεατές μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μετά από 2 λεπτά, 3. Λοιπόν, πάμε στις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Με στον κύριο Κώστα από τη Νέα Σμύρνη, και θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, καλησπέρα κύριε Ελευθερόπουλου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είμαι μόνιμος θαμώνας της εκπομπής χρόνια από τον Παπαγιάννη που την ξεκίνησε. Ωραία. Θα το λέω πάντα. Να είστε καλά. Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε το ίδιο σενάριο, το ίδιο έργο του 2007, όταν ξεκίνησαν οι μεγάλες πυρκαγιές από την Ηλία, ήρθαν στην Αρκαδία και έπεται. Το ίδιο έργο, το ίδιο σενάριο, οι ίδιοι δημοσιογράφοι, οι ίδιοι ηθοποιοί, το ίδιο έργο γυρνάνε κάθε χρόνο. Εγώ έχω να πω το εξής. Διότι είμαι παθών. Το 2007 στο χωριό μου, ναι, ο στρατηγός άνεμος τάκαψε. Η κεντρική κυβέρνηση, η κεντρική εξουσία πρέπει να δώσει όλα τα εφόδια στην περιφέρεια και στους δήμους να φτιάξουν το δικό τους κονάκι για να προχωρήσει η χώρα. Το να περιμένουμε από τον κάθε υπουργό, τον κάθε αρχηγό της πολιτισμικής, τον κάθε αυτό, δεν πρόκειται να πάμε ποτέ μπροστά. Πρώτον, να δώσει κίνητρα στην περιφέρεια και στους δήμους. Ναι. Θα βγάλουν τον κόσμο που έχουν μέσα στα γραφεία, στριμπόξει 10 ανθρώπους σε 5 τετραγωνικά, σε φυλάκια, να φτιάξουν φυλάκια σκορφογραμμές στις κορφές των βουνών τους, της περιοχής τους, και να έχουν την ευθύνη δήμη. Να τους δώσει εφόδια, να τους δώσει μηχανήματα, να τους δώσει πυροσβεστικά. Είναι η επαρχία Μεγαλοπόλεως στο χωριό μου. Μάλιστα. Και έχει 2 πυροσβεστικά. Λοιπόν, κύριε Κώστα, επειδή σας ευχαριστούμε πολύ την παρέμβασή σας και για αυτά τα οποία μας είπατε, και δεν βρίσκω και τίποτα παράλογο σε αυτά τα οποία λέτε, πολύ λογικά είναι, για να μπορούν να υπάρχουν πιο άμεσες αντιδράσεις όπου γίνεται αυτό και όπως γίνεται καλύτερα. Τώρα, ελπίζω να μην ζήσουμε μέρες 2007, γιατί τότε είχαμε θρυνήσει δεκάδες νεκρούς. Να μην φτάσουμε εκεί, ελπίζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Παγκράτη. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη, σας ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ξενάκη, καλησπέρα κύριε Ελευθερόγλου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα αρχίσω κάπως διαφορετικά. Ακούω τους βουλευτές της αντιπολίτευσης γιατί λένε το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων κατατέθηκε τώρα. Εγώ πιστεύω, αν παρακολουθήσατε στη Βουλή, ο βουλευτής επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας, είχε πει ότι είναι ντροπή να μην ψηφίζουν οι απόδημοι Έλληνες και απέτησε, ας πούμε, ότι όλοι οι απόδημοι πρέπει να ψηφίζουν. Και πιστεύω από εκεί πήρε, άδραξε την ευτεχερία ο Μητσοτάκης και εξήγηλε την κατάθεση του νομοσχεδίου. Μέχρι τώρα έχω ακούσει ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα το ψηφίσει. Ναι. Πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι θα το ψηφίσουν, γιατί είναι κρίμα να μην ψηφίζει ο απόδημος ελληνισμός. Μάλιστα. Επίσης θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες, στους αστυνομικούς, στους εθελοντές, στους πιλότους και σε όλους όσους εμπλέκονται με την κατάσβεση των πυρκαγιών, γιατί πραγματικά βλέπω με τι αυτοθυσία επιτελούν το έργο τους και επιπλέον σώζουν και ζωές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πολύ σωστό αυτό. Να πούμε μια κουβέντα για τους ανθρώπους αυτούς που τρίτο συνεχόμενο βράδυ, κάποιοι από αυτούς με λίγο ύπνο. Και άλλοι από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και με μεγάλες δυσκολίες. Μεταφέρθηκαν από τη Βόρεια, από τη Μακεδονία. Έχουν έρθει εδώ στις φωτιές στη Βιωτία. Και βέβαια και τους ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό και βοηθάνε. Και αυτούς βεβαίως. Και αυτούς. Ακόμα περισσότερο ίσως. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τον Περισσό. Καλησπέρα σας.
Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ κάθε βράδυ. Να είστε καλά. Και στην ωραία πραγματική καλή σας εκπομπή. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα και για τα σημερινά γεγονότα με τις φωτιές, όλα αυτά κτλ. Επειδή είμαστε και παθό το 96 που είχε ξαναθεβεί στην ίδια περιοχή μας, στην περιοχή του Τράκη, Καπτονίσα, όλα αυτά κτλ. Και τα έχουμε ζήσει. Εκείνο που ήθελα όμως να σας επιθυμίσω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή με το κράτος, τα δασαρχεία όλα αυτά κτλ. Που κάτι που τα αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα, έτσι, καήκαν και εκείνη την εποχή σπίτια, τσοπάνης, ο οικισμός ήταν χρόνια φτιαγμένος ο οικισμός μας, έτσι, με άδεια με τον νόμο του Τρίτσι, με όλα αυτά, και έρχονταν ο δασικός και να μας λέει εμάς ότι είμαστε, πώς το λένε, με αναβάθμιση. Κύριε Γιώργο, αυτό το πράγμα. Διότι να μην ξανασυμβεί με το θλιβερό γεγονός που συνέβη και σήμερα, γιατί και σήμερα είμαστε πάλι παθών στην περιοχή μας εκεί. Μάλιστα. Κάηκαν σπίτια, το δικό μου το. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, πρώτον, ευχαριστούμε πολύ την παρέμβασή σας. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι η ιστορία των δασαρχείων είναι μια ιστορία που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, γιατί για καλό σκοπό δημιουργηθήκαν και τους δόθηκαν τόσες αρμοδιότητες. Δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν όμως. Δεν έχουν εξοπλιστεί, δεν έχουν κόσμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, είναι πολλές φορές που αντί να κάνουν καλό, δημιουργούν θέμα. Να το πούμε και αυτό. Έχουμε παράπονα από τον κόσμο γι' αυτό. Και όλο αυτό που είχε πει ο Καραγκούνης εδώ πέρα που τον είχαμε σωτήρι, με τους χάρτες που μετά από 50 χρόνια ψάχναμε να δούμε τι ήταν δασικό. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη από τον Πειραιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη και κύριε Ελευθερόγλου. Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που ασχολείται με τις φωτιές και βοηθάνε τον κόσμο, σώζουν ζωές. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα προσωπικό ζήτημα του συζύγου μου. Ο οποίος σας το έχω ξαναπεί. Έχει μία προσωπική διαφορά 2,52. Ναι. Είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτή η προσωπική διαφορά μέχρι και 15 Ιουλίου παραμένει ίδια. Ναι. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει μειωθεί. Δεν ξέρω γιατί δεν μειώνεται. Κατά 90 ευρώ που πήραν άλλοι συνάδελφοί του που δεν είχαν προσωπική διαφορά. Πού πρέπει να αποταθούμε να δούμε για αυτό το θέμα. Στο 1555 να σας πούν τι φταίει. Η πληροφορία που είχαμε εμείς όσες φορές έχουμε ρωτήσει είναι ότι είναι κάποιο πρόβλημα στο λογισμικό και δεν περνάει η μείωση της προσωπικής διαφοράς. Είναι καταγεγραμμένη όμως η προσωπική διαφορά. Υπάρχει και έχει αφαιρεθεί από το ποσό των 250-90 που έχει πάρει ο σύζυγός σας αύξηση. Αλλά μίλησε με το 1555 να σας εξηγήσουν πού μπορεί να το δείτε. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και όσοι άλλες φωτιές είναι δυνατόν. Ναι, στην πατρίδα μας, την τόσο όμορφη. Μακάρι, κύριε Ειρήνη, εσείς ψάξτε πολύ, το λίγο αυτό. Βράδυ, καλό καλοκαίρι. Κύριε Ειρήνη, ακούστε λίγο μόνο. Ψάξτε το αυτό, γιατί αυτό το πρόβλημα το δικό σας το έχει πάρα πολλοί κόσμος, θέλω να πω. Σχεδόν οι περισσότεροι. Ο οποίος δεν βλέπει να μειώνεται η προσωπική διαφορά. Αλλά το έχουν και άλλοι, γιατί εγώ νομίζω ότι μόνο ο άντρας μου το έχει. Όχι, σχεδόν όλοι. Όχι, το έχει πάρα πολλοί κόσμος. Καθημερινά σχεδόν έχουμε τηλεφωνήματα από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν προσωπική διαφορά ενώ και θα δεν βλέπουν να μειώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πολλές φορές στενοχωριέμαι και λέω πήγαμε δύο φορές στις Ινούσες να ψηφίσουμε άκρη Θεού και τι κάναμε. Λέω δεν βλέπω και ένα φως πουθενά. Και αυτό θα έπρεπε να έχει αλλάξει βέβαια και πάλι. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι καλό και όλους. Εσάς, με και υγεία. Αν έχει ο κ. Γεωργιάς να ρωτήσουμε πάντως. Έχουν από το βάθος καρδίας. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και με υγεία. Να το δούμε αυτό και να τσεκάρουμε ότι είναι και έτσι. Προφανώς είναι έτσι, γιατί το έχει τσεκάρει ο Νίκος αρκετά. Το έχει τσεκάρει όχι μία φορά, αλλά πάρα πολλές φορές. Αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο, μας τηλεφωνεί τα βράδια και μας λέει. Και πρέπει να το λύσουν οι σωτήριοι. Ναι, και αυτό πρέπει κάπως να λυθεί. Δηλαδή δεν πρέπει να περάσει αυτό το οποίο βλέπουν οι άνθρωποι και αυτό που. Για να μπορούν να υπολογίσουν κιόλας. Ακριβώς. Όταν βρίσκονται. Αν είναι κοντά ή μακριά. Λοιπόν, η κυρία Αναστασία από το Πόρτο Ράφτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Γεια σας. Και στον κύριο Ελευθερόγλου, πώς λέγεται. Ελευθερόγλου λέγεται. Λοιπόν, πέστε μας. Θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ έπαιρνα τη σύνταξη, έπαιρνα το εκάστορο, το έχει κόψει ο άλλος ο αχαήρευτος και παίρνω 480 ευρώ. Ναι. Δεν μου έχουν δώσει καμία αύξηση, τίποτα. Τίποτα.
Τίποτα. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω αν έχει προσωπική διαφορά. Κανονικά με τα 480 ευρώ που μας λέει η κυρία Αναστασία, θα έπρεπε να έχει πάει τα επιδόματα. Τώρα μου ήρθε το φως 200 ευρώ. Αυτό είναι. Και να έχει πάει 50 ευρώ θέλω το μήνα στα φάρμακα. Μάλιστα. Πώς να ζήσω, κύριε. Πώς να ζήσω, κύριε. Με 480 ευρώ και 200 ευρώ ρεύμα δεν μπορείτε. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα τι να συζητάμε. Πώς να ζήσω, πέστε μου, σας παρακαλώ. Δεν πήρατε τίποτα, ούτε αυτά τα 200, 250-300 ευρώ της όσο έχουν κάποια επιδόματα έδωσε η κυβέρνηση, βέβαια. Ή κάποιο επίδομα από αυτά τα επιδόματα που δόθηκαν πέρσι, τα 250 ευρώ, δεν έχετε πάρει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Αυτά τα πήρα, τα 300 ευρώ, τα πήρα. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, κύριε Αναστασία, δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση, ναι, προφανώς. Λοιπόν, κύριε Αναστασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τηλεφωνείτε και λέτε το πρόβλημά σας. Να ακούνε, λέγαμε πριν για το ΕΚΑΣ, το οποίο βοηθούσε αρκετό κόσμο που είναι στο δικό σας επίπεδο των συντάξεων 400 και 450 ευρώ. Δυστυχώς ότι το ΕΚΑΣ έχει μπλοκάρει, καλό βράδυ. Έχει μπλοκάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν. Εκεί. Δεν το εγκρίνουν, το θεωρούν επίδομα. Και γι' αυτό και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που το ξέρει γιατί το έχει περάσει από τις διαπραγματεύσεις, ούτε η Νέα Δημοκρατία το υποσχέθηκε. Το ΠΑΣΟΚ το μόνο. Αυτό ναι, μόνο το ΠΑΣΟΚ το έλεγε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ελένη από τη Νέα Ερυθρέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Απλώς για την προσωπική διαφορά πήρα κι εγώ, αλλά καλύφθηκα γιατί απαντήσατε στην κυρία που είχε το πρόβλημα. Δεν έχετε δει κι εσείς τη διαφορά του καθαριστικού. Ναι. Γεια σας, καλό βράδυ. Είναι πολλά τα τηλεφωνήματα αυτά. Πάρα πολλά. Ναι. Σου λέω είναι το 90% των ανθρώπων που είχαν προσωπική διαφορά δεν φαίνεται πουθενά στο καθαριστικό. Πέφτει η προσωπική διαφορά, δεν τη βλέπουν όμως στο χαρτί. Στο καθαριστικό. Στο καθαριστικό. Και δεν μπορούν να υπολογίσουν πότε θα σβηστεί η προσωπική διαφορά και τι έχουν πάρει ως άφηση. Δηλαδή, ποια είμαστε στο ψηφιακό κράτος. Και για λόγους ψυχολογικούς για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό να το κάνουν. Είναι όπως όταν πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, πόσοι έχουμε πάρει το ξέρουμε που βλέπουν να μειώνεται το χρέο, μειώνεται η δόση και λες μειώνεται, θα το προλάβω, μειώνεται, θα το ξοφλήσω. Λοιπόν. Πάμε Νέα Φιλαδέλφεια στον κύριο Δημήτρη. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε σας. Καλησπέρα σας. Παρά αυτές τις θλιβερές μαύρες μέρες θα πω κάτι για την ΑΕΚ. Να που ζητήσανε το Λιβέιρα 20 εκατομμύρια κάποια γαλλική ομάδα. Ποιο αλλά Λιβέιρα, ο πρόεδρος είπε να του δώσει ένα εκατομμύριο το χρόνο γιατί ναι. Του δίνει 400. Μάλιστα. Πάλι αυτό το κλείνω επειδή είναι θλιβερό αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτά τα δερμενοχώρια πάνω, ναι. Τα γνωρίζω όπως στη Νέα Φιλαδέλφια. Όλα αυτά τα βουνά πάνω, πηγαίνω με κάτι φίλους κυνηγούς και αν θα πάτε και θα χαθείτε, εγώ μπορώ να πάω νύχτα και να πάω όλους τους δρόμους. Λοιπόν, επί Θόδωρου Πολύδωρα που είχαν πάρει φωτιά, είχε γίνει σε ελληνιακό τοπίο. Στάχτη ναι. Όλα. Ναι. Και μάλιστα τότε που ρωτάγαν τον κύριο Πολύδωρα, γιατί φταίει και είπε και την κουβέντα τότε και για το στρατηγό άνεμο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν πολλά τα μπουφό. Αυτά όλα πάνω τα βουνά έχουν πρασινίσει όλα, μα όλα έχουν πρασινίσει, όλα τα πεύκα έχουν γίνει 1,5 μέτρο, 2 μέτρα ύψος, έγιναν όπως ήταν πριν, αλλά είναι μικρά τα πεύκα. Αυτά όπως ξέρουμε αναγεννούνται κάθε 50 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εμείς τώρα που έχουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις φωτιές κάθε χρόνο, ένα F-35 στοιχίζει κάπου 110 εκατομμύρια. Μπορούμε να πάρουμε αυτά τα τύπου ρώσικα, τα μεγάλα πυροσβεστικά που ρίχνουν αφρό. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Εγώ δίνω από το μισθό μου 5% για αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι θλιβερό. Είχε γίνει κρανίου τόπους και τώρα είναι όλα πράσινα. Και βλέπω αυτές τις μέρες που γίνεται πάλι τα ίδια και αργίζει ψυχή. Ναι. Το φαντάζομαι γιατί θα ζείτε από κοντά. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη, να είστε καλά, καλό βράδυ. Είναι όντως αυτό που λέγεται, οι άνθρωποι το ζουν εκεί και ξέρουν το φυσικό περιβάλλον. Όπως ξέρεις ένα μέρος και καίγεται και δεν μιλάω για το σπίτι σου, μιλάω και για το τοπίο μόνο. Λογικό είναι. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Νίκη από το Πολύγωνο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη και παρακαλώ. Κύριε Ελευθερόγλου. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά που σήμερα ασχολήθηκαν και σήμερα και χθες και προχθές με τις φωτιές. Παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο θέλω να σας κάνω μία ερώτηση κύριε Ξενάκη. Κάντε την. Από τις εκλογές και δόθε δεν βλέπουμε στην τηλεόραση το τέταρτο κόμμα της Βουλής. Γιατί είναι στην παρανομία. Το ΚΚΕ λέτε. Ναι αυτό εννοώ ναι. Εντάξει θα το κάνουμε. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό.
Προεκλογικά πάντως είχαμε σχεδόν κάθε μέρα. Ήταν τακτικότατα. Θα το κάνουμε. Όχι, δεν ήταν τακτικότατα. Τέλος πάντων. Τακτικότατα. Και τις μέρες των εκλογών δεν το καλούσατε συχνά. Αλλά μετά από τις εκλογές είναι εξαφανισμένο όχι μόνο από το δικό σου σταθμό. Η αλήθεια και από είναι, άλλα κανάλια. Αλλά εγώ αναφέρομαι σε εσάς. Σωστή. Αν είναι στην παρανομία. Συγγνώμη, αν είναι στην παρανομία. Να το ξέρω. Να ετοιμάζω τις κουβέρτες. Κανένα κόμμα δεν είναι στην παρανομία. Λοιπόν, και φυσικά το κουκουέ δεν είναι στην παρανομία. Θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Γιατί το κόμμα στην Αττική, έτσι. Ναι, θα το κάνουμε, κυρία Νίκη, θα το κάνουμε. Είναι δέσμευση που λένε, θα το κάνουμε και τις επόμενες ημέρες. Και όλες θα έχουμε και εκπρόσωπό του να κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο Χαϊδάρι, στην κυρία Χρυσούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, λεβέντες μου. Όπα. Από πέρυσι έχω να σας πάρω. Από πέρυσι σας πήρα. Ένα χρόνο, μάλιστα. Ένα χρόνο έχουμε. Σας ακούμε, πέστε μας. Γιατί δεν είναι εύκολο. Ναι. Εγώ δεν είμαι κομματοποιημένη. Ναι. Ψηφίζω όποιον ανεφτάνει να αγαπάει την πατρίδα μου. Μάλιστα. Αυτό θέλω. Λοιπόν, έφυγε και ο Λεβέντης ο Καραμέρος. Μείνατε εσείς οι δύο. Ο Ελευθερόγλου, ο ευγενέστατος και αυτός. Αλλά σήμερα έβλεπα αυτόν τον Μαρκόπουλο. Τι ευγενικός που ήταν, βρε παιδάκια μου. Πού πήγε εκείνο το αυτό που είχε και δεν λογάριαζε κανέναν ευγενέστατο σήμερα. Πώς άλλαξε τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια κουτσομπολεύω, αλλά δεν μπορούσα. Ναι. Τον έβλεπα έτσι και έλεγα τι ευγένεια. Κυρία Χρυσούλα, να πούμε κάτι. Όλοι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ ήπιο σήμερα. Αλλά όλη η κουβέντα ήταν πολύ ήπια σήμερα σε σχέση με τις κουβέντες που βλέπαμε πριν τις εκλογές. Να το πούμε και αυτό. Πολύ. Και θέλω να πω και στον Ελευθερόγλου που είναι τόσο ευγενικός. Έκανε και αυτός μια αλλαγή. Τι? Πιο πολλά λέει αυτός. Αυτή τώρα γιατί είναι όλοι ευγενικοί. Ναι. Όλα τα κόμματα είναι ευγενικά τώρα, λάχισαν. Βλέπω τον Ελευθερόγλου πιο πολλά βοηθάει αυτός να πει παρά ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ελευθερόγλου, θα κάνετε ένα σχολείο. Την ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνει. Ναι. Μαθαίνω και διορθώνουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Χρυσούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην κάνετε πάλι ένα χρόνο μας. Πάρτε τηλέφωνο πιο γρήγορα από ένα χρόνο. Σε ένα μήνα ξαναπάρτε. Έχουμε πει στον κόσμο γενικώς 15 μέρες. Εντάξει, τώρα είμαστε στην τελική ευθεία όμως των εκπομπών μας. Κάνε 15. Ας πάμε και πιο συχνά. Λοιπόν, επίσης να πούμε και κάτι άλλο που αφορά το ΚΚΕ, το οποίο πολύ τακτικά το φιλοξενούσαμε. Προεκλογικά. Σχεδόν κάθε μέρα είχαμε εκπρόσωπο εδώ πέρα. Ότι είναι και το κόμμα στο οποίο δεν καλεί συγκεκριμένα πρόσωπα. Απευθύνει στο γραφείο τύπου και εκείνο μας και εκείνο αποφασίζει ποιον θα στείλει. Δεν είναι πολύ βολικό αυτό για μια συζήτηση, θέλω να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σεβόμαστε τον κανόνα του ΚΚΕ και τον ακολουθούμε πιστά και πορευόμαστε με αυτόν. Σύντομα θα έχουμε και τις επόμενες μέρες και εκπρόσωπό του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να βγάλουμε κι άλλο φίλο μας. Τον κύριο Σωτήρη το Περιστέρη, να κλείσουμε με αυτόν πολύ γρήγορα. Τον έχουμε λοιπόν. Κύριε Σωτήρη, καλησπέρα σας. Ο συνεννόμητος. Καλησπέρα, κύριε Τσανάκη. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Όσο πιο γρήγορα, ναι. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, ξανά, εδώ και δύο μήνες. Δεν θυμάμαι, ναι, πέστε μας. Έχω ένα πρόβλημα. Πληρώνουμε ασφαλιστικές φορές οι εκρηπότες, πεθαμένοι. Α, το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε πει. Το ξέρω. Κύριε Σωτήρη, το έχουμε πει αυτό. Δεν είστε μόνος, μας έχουν πάρει και άλλοι γι' αυτό. Δυστυχώς. Είναι, πώς το λένε, από τα πληρώνουμε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή πεθαμένη. Αυτό είναι πρωτοτυπία παγκόσμια. Γιατί έχει έσοδο το κράτος από αυτό και δεν έχουν βρει άλλο τρόπο. Κατήργησαν το εισιτήριο και έβαλαν ένα τέλος 6%. Πάντως, επειδή το λέγαμε και πριν τις εκλογές και δεν άλλαξε. Και δεν, θα το ξαναπούμε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος που αλλάξει τώρα. Εντάξει, παράλογο είναι αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σωτήρη. Δεν έχουμε και χρόνο άλλο. Έχουμε φτάσει 11.30. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και απόψε το βράδυ. Ραντεβού αύριο στις 10, εδώ στις παρεμβάσεις. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια να προσέχετε τον εαυτό.